25 άτομα κάθεσαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου ως κατηγορούμενοι επειδή με πλαστές διαθήκες, αφού πρώτα είχαν φροντίσει να δολοφονήσουν 8 συνανθρώπους μας, ήθελαν να βρουν τρόπους για τον εύκολο πλουτισμό τους. Κατασκευασμένα λέει ο κύριε Παπαδόπουλος. Κατασκευές. Για ποιο σκοπό κατασκευασμένα, κύριε Παπαδόπουλος? Για να μειώσουμε ποιο. Υποκρύπτονται ιδιωτικά συμφέροντα τεράστια. Πέστε μας το πόσο είναι. Δεν είδατε τις βαρύγουπες ανακοινώσεις Καρολάφτη? Τι άλλο θέλετε για να πιστείτε ότι υπάρχουν συμφέροντα από πίσω? Τι συμφέροντα μπορεί να έχει? Συμφέροντα, κύριε Παπαδόπουλος. Δεν μπορούν να ακυρώσουν τις διαθήκες αλλιώς. Και σου λέει ας χτυπήσουμε από πάνω το πράγμα. Δολοφονεί ο Παπαδόπουλος και εξαγοράζει ιατροδικαστές. Υπάρχουν όλες με ιατροδικαστικές εκθέσεις από φυσικό θάνατο, από τις αιτίες που αναφέρονται. Υπάρχουν οι συμβολιογράφοι, 5 συμβολιογράφοι. Υπάρχουν 20 μάρτυρες. Όλοι αυτοί δηλαδή εξαγοράστηκαν. Τότε είναι σάπιος ο μηχανισμός, δεν υπάρχει τίποτα. Αφήστε και ένας Παπαδόπουλος αλκαπώνε δηλαδή και εξαγοράζει, δολοφονεί, σκοτώνει. Αυτά είναι φερά πράγματα. Είναι 65 χρόνια. Έλεγε κατά σύμπτωση να βρεθώ στην εκτέλεση της. Μια της πρώτης, ναι. Και από εκεί με μπερδέψανε. Δεν έλαβα όμως μέρος πουθενά άλλου, ούτε γνωρίζω. Όλες ήταν διάβασες εφημερίδες σήμερα, οι κληρονόμοι, οι άνθρωποι. Κανένα δεν γνωρίζω από αυτούς. Όχι, τίποτα. Αυτή άφησε χωρίς διαθήκη. Ούτε σε γνωστούς σας. Μα δεν άφησε διαθήκη αυτή. Έμεινε στους κληρονόμους. Εκεί ήταν που περιουσία. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό δηλαδή. Τι πάντου άφησε 200 εκατομμύρια περίπου. 250 δεν ξέρω. Και εγώ δεν πήρα τίποτα από εκεί. Πώς. Ούτε κάποιος γνωστός. Όχι, ούτε. Μα δεν άφησε διαθήκη. Πήγε στους κληρονόμους. Στους συγγενείς. Αυτή. Μα είναι άγνωστη αυτή. Εδώ την ακούω τώρα. Πρώτη φορά. Για πρώτη φορά. Σε τι ποσό να ανέρχεται? Θα δείτε, ρε παιδιά, θα καταλήξει σε φιάσκο αυτή η ιστορία. Εσείς έχετε ελαφρυντικό της αστροφοδοτή ασφάλεια γρηγορότερα από ό,τι έπρεπε. Έπρεπε τουλάχιστον να περιμένει και αυτή η στοιχεία. Έρχομαι τώρα εδώ να αντικρούσω κακουργήματα και βλέπω είμαι για ένα πλημέλημα εδώ τώρα. Πετε μου κάτι, γιατί όλη αυτή η ιστορία που μου είπατε ότι μπορεί να θα απολύξει, έχετε βεβαιότητες? Σε φιάσκο. Σε φιάσκο θα το πω. Τι λόγους είχαν να σας ταλαιπωρήσουν εσάς, λοιπόν? Εδώ κρύβονται, σας είπα, ιδιωτικά συμφέροντα. Πρέπει να κυρωθούν ορισμένες διαθήκες που δεν μπορούν αλλιώς να κυρωθούν. Μεταφέρατε το πτώμα εσείς? Μαζί, όλοι τρεις. Και οι τρεις. Και οι τρεις, κύριε Πρατανά. Παμπρίς, εγώ και ο Παπαδόπουλος. Μάλιστα. Η επιστήμη της εγκληματολογίας θα βγάλει τα δικά της συμπεράσματα, ερμηνεύοντας τις πράξεις και το χαρακτήρα του Χρήστου Παπαδόπουλου. Εμείς μπορούμε μόνο να ανοιχνεύσουμε προθέσεις και να καταλήξουμε σε συμπεράσματα μόνο μέσα από τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος ήταν ένας καταχρεωμένος δικηγόρος που βρήκε καταφύγιο να λύσει το επαγγελματικό του αδιέξοδο στο ερωτό αξίωμα του Δημάρχου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ένας εκ των στενών συνεργατών του, ο Πέπας, που το βοήθησε σχεδόν σε όλα τα εγκλήματα, ήταν ένας μικροτοχογλύφος εκείνης της εποχής, από τον οποίο ο Παπαδόπουλος είχε δανειστεί πολύ μεγάλα ποσά. Στο Δήμο της Νέας Χαλκιδόνας, στο μικρότερο δήμο του νομού Αττικής, κατάφερε εύκολα να εκλεγεί σε μια εποχή που η ενασχόληση με τα κοινά ήταν προνόμιο μόνον εκείνων που είχαν πολιτικές προσβάσεις εκείνη την περίοδο.
υπόδειξη είναι δική μου. Καθ' υπόδειξη δική σας, ναι. Ναι, εκεί είναι ο κύριος Φανός, εκεί ένας που είναι κουμπάρος του τυπάδου. Ναι. Και μου λέει, μου είπε ο Μπάμπης να βάλουμε μερικά ονόματα, να λέει να βάλουμε, να βάλουμε. Έβαλε αυτά τα δικά του και του λέω, βάλε και στα δικά μου, είναι φίλοι αυτοί όλοι, αν θέλεις βόηθα. Και έβαλε αυτά τα ονόματα. Από τα 135 ονόματα, ναι. Είναι και τα 22, δηλαδή, 24. Δηλαδή ο Τυπάδος είχε βγει προς άγρα κληρονόμων. Και προς άγρα κληρονόμων. Ήταν Λεβέντης ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης ήταν Λεβέντης. Λοιπόν, αυτά τα 22 ονόματα στην διαθήκη του Τυπάδου, τι χρήματα αντιπροσωπούν, τι μέγεθο τη περιουσία αντιπροσωπούν. Το σύνολο. Ναι. Είναι τα 9 στρέμματα του χτήματος στην Κεφαλονιά. Αυτό μόνο για τα... Το 1 εκατοστόν. Τυπάλδος, διαπιστώσατε κατά την επανανεκροτομή, διαπίστωσαν οι συναδελφοί σας, ότι και εκείνος πέθανε από έμφραγμα του μυοκαρδίου. Εδώ θα ήθελα να σας ρωτήσω αν το έμφραγμα αποκλείει την εγκληματική ενέργεια. Κοιτάξτε, κάθε θάνατος έχει και τα περιστατικά, τα γύρω-γύρω δηλαδή του θανάτου. Εάν έχουμε ένα άτομο ηλικίας 85 ετών, που έχει ένα ιστορικό καρδιοπαθίας, όπως είναι ο Τυπάλδος, όπως είναι το, ναι, ο συγχωρεμένος, μπορεί οποιαδήποτε αιτία, χωρίς να προκαλέσει βία εμφανή στο σώμα, να προκαλέσει ένα έμφραγμα ακόμη, να γίνει ο πιο συγκεκριμένος. Εάν στο δυστυχή αυτό άνθρωπο άνοιξε η πόρτα του γραφείου και μπήκαν τρεις μέσα και έτρεξαν κατ' επάνω του, βρίζοντάς τον ή δείχνοντάς του ένα μαχαίρι ή ένα πιστόλι ή σε σκοτώνουμε, δεν θα πρόλαβαν να του πιάσουν τη μύτη και το στόμα. Ήδη ο άνθρωπος θα πέθανε. Δηλαδή, επάνω στα παλιά εμφράγματα, δεν είναι φοβερό να γίνει ένα ακόμη έμφραγμα. Μόνο και μόνο με ένα ψυχικό στρες έντονο της στιγμής εκείνης. Δεν ήταν ανάγκη δηλαδή να προκαλέσουμε ασφυξία στο γέροντα. Μόνο ένα ψυχικό στρες έκανε το έμφραγμα και επέφερε το θάνατο. Σε αυτή την περίπτωση, το νεκροτομικό τραπέζι δεν μπορεί να μιλήσει για έγκλημα. Μιλάει απλώς για έμφραγμα του μυοκαρδίου. Έρχεται η προανάκριση και τα δεδομένα και τα άλλα στοιχεία αλλά, που υπάρχουν, ναι, αν υπάρχουν και... να βαφτίσει αυτό το γεγονός έγκλημα. Ναι. Δηλαδή, το έμφραγμα δεν αποκλεί καμία εγκληματική ενέργεια. Διότι, επαναλαμβάνω, υπάρχουν τα περιστατικά του θανάτου που πολλές φορές μας βγάζουν το έγκλημα. Θέλω να μας αναφέρετε μερικά περιστατικά που έχουν κάποια σχέση τέτοια, δηλαδή που πεθαίνουν από έμφραγμα ενώ είναι εγκληματική ενέργεια. Δεν θα πω. Αν σας έχουν, ναι, τύχει συγκεκριμένα, ναι, αν δεν σας έχουν τύχει συγκεκριμένα από αυτά που έχετε ακούσει. Είχα ένα παράδειγμα εγώ. Κάποτε περπατούσε ένας υπέργυρος στο δρόμο και πίσω του ακριβώς ένα αυτοκίνητο σφύριζε με τη μικρή κόρνα να κάνει στην πάντα. Ο γέρος ή δεν το άκουσε ή αδιαφόρησε και συνέχιζε να βαδίζει μέσα στη μέση του δρόμου. Τότε μάλλον εκνευριστής ο οδηγός έβαλε τους μεγάλους τενόρους. Ναι. Το αποτέλεσμα ήταν άμεσο. Δηλαδή ο γέρος πέθανε. Νεκροτομήθηκε την άλλη μέρα και διαπιστώθη έμφραγμα του μυοκαρδίου. Φυσικά από τα περιστατικά του εμφράγματος ήταν όχι έγκλημα, ήταν ανθρωποκτονία,
Από αμέλεια. Από αμέλεια. Δηλαδή ο οδηγός αμέλησε, δεν έδειξε την πρέπουσα προσοχή και προκάλεσε ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου και θάνατο. Καταλάβατε. Θα σας πω κάτι άλλο. Ναι. Προχωράει ένας στον δρόμο, δίπλα στη θάλασσα. Πέφτει μέσα στη θάλασσα και πνίγεται. Τον φέρνουν στο νεκροτομείο. Δεν βρίσκουμε καμία κάκωση. Γράφουμε πνιγμός. Ο πνιγμός αυτός είναι ή αυτοκτονία ή γλίστρημα, τυχαίων γεγονός. Εάν μετά από μια εβδομάδα, ένα μήνα, ένα χρόνο βρεθεί ένας άνθρωπος και πει ότι είδε έναν που τον έσπρωξε τον άλλον και έπεσε στη θάλασσα, αυτομάτως έχουμε έγκλημα. Αυτό το έγκλημα πάλι δεν βγαίνει από το νεκροτομικό τραπέζι. Ναι. Δηλαδή ο ιατροδικαστής δεν είναι ο μόνος υπεύθυνος για να πει ότι αυτό είναι έγκλημα ή όχι. Πολλές φορές μπορούμε, άλλες φορές δεν μπορούμε. Σε αυτό πραγματικά το γεγονός των 8-9 περιπτώσεων πραγματικά ήταν αδύνατο να βρεθεί από εμάς. Άλλωστε μην ξεχνάτε, δεν νεκροτομήθηκαν όλα. Όσα νεκροτομήθηκαν είναι αυτές οι διαγνώσεις. Τα περιστατικά όμως που μαζεύει η προανάκριση και η τακτική ανάκριση θα μιλήσουν αν ήταν εγκλήματα ή όχι. Θα ήθελα να επιμείνετε λίγο ακόμη σε αυτό το θέμα. Ναι. Να επιμείνουμε λίγο ακόμα περισσότερο στην σχέση των ιατροδικαστών. Μάλιστα. Με τα εγκλήματα του Παπαδόπουλου. Δεν ξέρω αν σας φέρνω σε δύσκολη θέση, αλλά θέλω να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο. Ναι. Και να μου πείτε την άποψή σας. Επαναλαμβάνω. Τα ευρήματα, προσέξτε, στις περισσότερες φορές δεν έγινε καν αυτοψία. Διότι ήταν τόσο καλωστημένο που η αστυνομία δεν το έκρινε σκόπιμο να καλέσει καν ιατροδικαστή. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ήταν πολύ καλωστημένο και μην ξεχνάτε, έγιναν σε άτομα τα οποία ήταν έτοιμα σχεδόν να πεθάνουν. Μεγάλης ηλικίας, με καρδιοπάθειες και... Μα από τα μέχρι τώρα στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει ακριβώς αυτό που λέτε. Δηλαδή ότι γινόταν καθαρά, επέλεγαν καθαρά τέτοια άτομα που ήταν σχεδόν ετοιμοθάνατα ή έπασχαν από κάποια αρρώστια και κυρίως καρδιά, έπασχαν από την καρδιά τους και τα έστελναν στον άλλο κόσμο πρόωρα με τον τρόπο το γνωστό και τους έπαιρναν τις περιουσίες. Επαναλαμβάνω, δεν ήταν ορατά στο νεκροτομικό τραπέζι τα εγκλήματα αυτά, γιατί δεν άφηναν ίχνη. Δεν προκάλεσαν ασφυξία, δεν προκάλεσαν κακώσεις. Και λέει ότι παρέστησε τη δολοφονία της Φραγκουλάκη. Ότι τον επήρες εσύ, ότι επήρε κάποια 3.700 και μάλιστα είχε συμφωνήσει με τη Γεωργία που την είχε οικιακή βοηθό και ήταν η απαράβατη προϋπόθεση ότι θα έπαιρνε αυτά τα λεφτά για να πάνε να παντρευτούν και στην Ελβετία. Καταρχήν ο Πλατανιώτης... Ο Βασίλης, ο Πλατανιώτης θα παντρευόταν. Ναι. Με τη Γεωργία. Ναι. Καλά, αυτή είναι παντρευμένη η Γεωργία. Καλά, ας το γάμο. Ας το γάμο. Λέει ότι ήταν παρόν στη δολοφονία της Φραγκουλάκη. Ότι ήμουν εγώ. Πρωταγωνιστικό ρόλο εσύ και ο Πέπας και ο Πλατανιώτης συνοδευτικό έγγραφο. Μάλλον καλά τα πράγματα. Κάτι έχει συμβεί. Η Φραγκουλάκη λοιπόν έμενε στην Βούλα. Στη Βούλα. Σε διαμέρισμά της στη Βούλα. Πού τη σκοτώσαν? Καθοδόν. Ναι, καθοδόν. Από πού? Από ότι είχα πάει στη Βούλα. Στη Βούλα είχαν πάει. Ότι θα την πήγαιναν. Πήγαιναν δηλαδή για να φάνε το βράδυ. Α, πήγαν, φάγανε μαζί Παπα-Νικολάου, Παπαγιώτης, Μπαμπρίς, Πέπας, όλοι αυτοί. Φάγανε στην Ανάβησο. Ναι, φάγανε. Λοιπόν, και ερχόμενοι προς τα πάνω, τι σκοτώσαν? Είναι τα 3.700 από τη Φραγκουδάκη, είπατε. Μάλιστα. Τη γριά στη Βούλα. Τη γριά στη Βούλα, από τη Φραγκουδάκη. Μα αφού λένε ότι 4 εκατομμύρια πήραν όλα. Εμείς δεν πήραμε τίποτα τότε, οι πρωταγωνιστές. Και αυτός πήρε 3.700. Πλατανιώτης θα λέει. Κύριε Πλατανιώτη, με τη Φραγκουδάκη τι είδατε? Τι είχατε δει? Τι να σας πω, τα εμόρφωτα την είδα και την λέει μια σφαιριά. Σε κάποια από τα επισκεπτήριά σας στη Φραγκουδάκη και λοιπά, τον είχατε μαζί σας στο Πατανάκι? Από πόδια, τι τώρα κάνετε παραπλανητικές ερωτήσεις, αφού δεν ξέρω Φραγκουδάκη και το γνωρίζω όνομα Φραγκουδάκη. Αυτά τώρα είναι... Εντάξει. Δεν είναι σωστό.
Επί των όσων δηλαδή λέει ο Πλατανιώτης, εσείς τα ακούτε πρώτη φορά. Τώρα, ναι. Τώρα, τώρα. Και αυτό ήθελα στην κατάθεσή του, δεν λέει τέτοια. Τις πήραν τώρα τις κυρίες... Τις πήραν 6,5 εκατομμύρια. Κάναν το λάθος όμως και τις πήραν και την ταυτότητα και την κάψανε. Οι πληροφορίες μου. Και δεν συμβαίνει δηλαδή αυτό το λάθος. Είχε και άλλα λεφτά στην τράπεζα και δεν μπορούσα να τα πάρω. Πήγε η Παπα-Νικολάου μέσα στο σπίτι να ψάχνει και την πιάνει η αστυνομία και της λέει τι θέλεις εδώ. Είναι το σπίτι της Θεία. Πού είναι η Θεία δεν ξέρω. Αυτό είναι γραφτή στο συμβάνω της, της Βούλας. Το έχουμε. Πήγε ο αδελφός πάλι πληροφορίες και βρήκε μέσα λεφτά πολλά. Ο αδελφός νομίζω 18 εκατομμύρια δεν είμαι σίγουρος από ο αδελφός της. Ο αδελφός ποιας, της Παπα-Νικολάου. Της Φραγκουλάκη. Ναι. Δεν ήξερε γιατί είχαν μεταδώσει ότι η αδελφή του πάει στο εξωτερικό να παντρευτεί. Και κάθε 2-3 μήνες καλημέρα σας. Είμαι μια φίλη της Φραγκουλάκη. Πέστε στον αδελφό μου ότι θα έρθω τα Χριστούγεννα. Και αυτό γινόταν συνέχεια. Κάθε 2-3 μήνες και ένα μήνυμα. Και δεν είχε ανησυχήσει κανένας. Αυτά είναι τα σατανικά σχέδια που είχαν. Μιλήσανε για την Φραγκουλάκη. Ένα βράδυ ο Παρπής είπε κάπου μαζί με την Παπα-Νικολάου πίναν σε μια ταβέρνα. Αυτά μου τα είπαν οι άνθρωποι δικοί μου. Λες απόψε που βρέχει να βγει και ένα χέρι της θειάσω. Και το βρουν οι κοροπιώτες. Ποιο κοροπή λέει, στην ανάβεσο μιλάμε. Τι δουλειά έχει το κοροπή εκεί. Αλλά είναι τόσο καλά τις φωτογραφίες, είναι τόσο καλά. Να σας δείξω μια έχετε... Ναι, έχω τις φωτογραφίες. Είναι τόσο καλά, λέει, το σκεπασμένο, που δεν φαίνεται. Εκεί το δηλαδή κάσμο. Που. Είναι καλύτερο, ούτε σταγόνα βροχή. Πείτε και άρχισα να ψάχνω όταν έχω αυτές. Την πληροφορία αυτή ότι σκοτώσανε μία γυναίκα και λέγεται Φραγκουλάκη, άρχισα να ψάχνω τα πάντα. Δεν άφησα δέντρο από δέντρο. Με 10 ανθρώπους, δηλαδή 1,5 μήνα. Όλα τα ξέρω το κοροπή. Δηλαδή οι πληροφορίες οι δικές σας ήταν ότι τη σκότωσαν και την έφυξαν. Είπε σε μια στιγμή μόνο που είναι κοντά στο δρόμο. Και εκεί είχα, και γι' αυτό και δείχνω αυτή εδώ που είναι κοντά στο δρόμο, γιατί πήγαινα με το αυτοκίνητο και έκανα τόξα δεξιά-αριστερά. Μπορεί να την κάνει ζούμο. Ναι. Αυτή εδώ. Έγραφα τόξα από δεξιά-αριστερά. Είναι από κάτω από το Πεύκο αυτό. Λοιπόν, έφτασα ύστερα στο Πεύκο το μεγάλο, εδώ που είναι από το Θόλωμο, είναι από μέσα από το Πεύκο είναι αυτό. Και από μέσα ανακαλύπτω ένα σκυλί ψόφιλο με τα κοκαλάτα, το οποίο είναι το σκυλί. Τόσο δε το κεφάλι του διακρίνεται αυτή τη στιγμή. Σε τούτο σημείο. Ναι. Σε τούτο κρατήστε σημείο. Την λίγο ακόμα. Σε τούτο σημείο ήταν. Εδώ είναι το σκυλί. Ναι, εκεί είναι το κεφάλι από το σκυλί. Από εκείνη τη στιγμή ήμουν σίγουρο ότι. Και σε αυτό το σημείο ακριβώς είχαν χώσει, είχαν θάψει την Φραγκουλάκη. Ναι, και από εδώ είναι το φύλωμα. Που δεν φαίνεται από κανένα, δηλαδή και γύρω-γύρω να γυρίζει κόσμο, δεν φαίνεται. Έτσι. Από το δρόμο είναι, είναι ακριβώς... μια κρυψώνα πρώτης τάξεως, όπως φαίνεται, γιατί πίσω από αυτά τα κλαδιά το δέντρο είναι ο κορμός και μέσα, δεν, δίπλα από τον κορμό. Δεν, είναι το... ένα θόλωμα τίποτα. Έτσι. Από εκείνη τη στιγμή ήξερα ότι έχω και ένα πτώμα στα χέρια μου. Πώς το εντοπίσατε όμως. Έψαξα πάρα πολύ. Έβαλα ανθρώπους πάρα πολύ. Είχα σκοπό όταν να πάω στο Δροσογιάννη και να τους πω ότι στείλτε μου το στρατό να ψάξει όλα τα δέντρα. Γιατί μιλήσα για ένα δέντρο μεγάλο. Όταν βρήκα το πτώμα, αυτό, ύστερα πήγε και εντοπίσω τον κύριο Δροσογιάννη. Μισό λεπτό πριν φτάσουμε στον κύριο Δροσογιάννη, κάτι ακόμα. Πώς τη σκοτώσανε μάθατε. Από ό,τι είπαν και από την, από την το δικαστική γυναίκα με ένα σφυρί στο κεφάλι. Ποιος. Παπαδόπουλος πάντα. Μαζί με τον Πέπα. Πάντα Παπαδόπουλος, ο αρχηγός. Αυτός είναι που έπινε και έπινε. Και τους έπινε και τους σκότωνε. Όχι μόνο αυτοί. Πρέπει να είναι πιο πολλά θύματα ακόμα. Θα τα πούμε. Λοιπόν, μπορείτε να μας προσδιορίστε ακριβώς το σημείο που πήγατε και τη βρήκατε εκεί τελικά και την είναι στο 35 χιλιόμετρο νομίζω μεταξύ ανάμεσος και κοροπή. Βρισκόμαστε τώρα. Για ξεναγήστε μας λίγο, για πέστε μας μερικά πράγματα. Είμαστε στο κοροπείο, δρόμο του κοροπείου που είναι από πάνω και από, από κάτω από το δέντρο και όπως είναι το νήμα. Το πτώμα, ή το πτώμα της Φραγκουλάκης. Λοιπόν,
Αυτό είναι το πεύκο. Το πεύκο που είναι από κάτω καλυμμένο. Που από κάτω είναι το μνήμα εδώ. Το μνήμα. Πόνους. Δηλαδή ήταν ακριβώς 5 πόνους είχε χώμα πάνω, δεν είχε παραπάνω. Ήταν τόσο ωραία μελετημένα που δεν φαινόταν τίποτε. Όλος ο κόσμος ερχόταν εδώ χάμω για τη σωματική του ανάγκη. Εδώ τι είναι εδώ κύριε? Εδώ είναι τα μαλλιά από το σκύλο που είχαν πάνω και κάπου είναι και το κεφάλι το οποίο βρισκόταν το η νεκροκεφαλή του σκύλου. Το οποίο τον σκοτώσανε. Εκείνη την ημέρα σκοτώσανε το σκύλο. Ναι, το σκοτώσανε το σκύλο με κάποιο όπλο, με κάποιο αυτοκίνητο και τον βάλανε από πάνω. Τον βάλαν πάνω από το πτώμα για ποιο λόγο? Για να μυρίζει εδώ χάμω, να μην έρθει κανείς μόλις. Βλέπετε τη μυρωδιά του σκύλου, φεύγαν όλοι από εδώ. Να μην δουν ότι είναι ένα νεοσκαμμένο τάφος ή τι είναι πάνω από περιέργεια και ανοίξουν και το βρούνε. Πώς ξέρατε εσείς ότι εδώ μέσα έχουν θάψει έναν άνθρωπο? Δεν ήξερα, κάτι που άκουσα από τον Παρπίκη και τον Παπα-Νικολάου το λέω ξανά και άρχισα να ψάχνω σε όλα τα μέρη όπου υπήρχε πεύκο μεγάλο, όλα αυτά τα ξέρω τα πάνω από το φεστιβάλ. Εδώ είναι λαβύρινθος από ό,τι φαίνεται, είναι μεγάλη η έκταση. Τα πεύκα είναι πιο λίγα από τα πιο πολλά είναι ελιές, μιλάμε για πεύκο. Α, σας είχαν πει... Είναι από κάτω από το πεύκο το οποίο δεν πέφτει ούτε στα λαγματιά νερό. Και ήταν ακριβώς και το πράγμα. Α, και εντοπίσατε τούτο. Ναι, δεν είναι, μόλις πέσατε μέσα. Ήμουν σίγουρος ότι ήταν το πτώμα μέσα. Πότε το εντοπίσατε το... Οπότε καταλάβατε μάλλον ότι εδώ μέσα ένα είναι μήνα, καμένα... Ένα μήνα. Ένα μήνα ναι. Πριν αποκαλυφθεί η υπόθεση. Ναι, το φωτογράφησα. Ναι. Πήγε στο κύριο Ρεσουλιάν, θα πω αυτά τα αυτά πράγματα. Που δεν σας λέω που είναι, βρέστε για να βρείτε εσείς το συνόχο σας υποδείξει στην Κίνα. Έχουμε κάποια μαρτυρία. Δηλαδή ήταν θέμα να έχω τη μαρτυρία, να τους πιάσω από αυτό το φόρο για να μείνω φυλακή τίποτα. Γιατί θα φεύγουν όλοι έξω. Ποιος τη μετέφερε εδώ τη Φραγκουλάκη? Οι πληροφορίες μου είναι Παπαδόπουλος, Πέπας, Πλατανιώτης, Παπα-Νικολάου και Παρβίς. Όλοι νομίζω και οι πέντε. Με πιανού αυτοκίνητο του... Α, το Παπαδόπουλο. Το Παπαδόπουλο. Το Παπαδόπουλο. Χωράγανε 7 άνθρωποι. Είχε μεγάλο προπαγκάζ το Παπαδόπουλο αυτοκίνητο. Σωστά. Χωράγανε. Σκοτώσανε καθοδόν. Σκοτώσανε καθοδόν. Καθοδόν. Και τη βάλανε πίσω. Βάλανε πίσω στο προπαγκάζ. Με κουβέρτα. Ναι. Τη σκοτώσαν. Αυτά είναι δικά. Μπορεί να το έχουν. Πιθανόν να έχουν σκοτώσει κάπως ένα μέρος έξω στον δρόμο και τη βάλανε με την κουβέρτα πίσω στο μπαγκάζ. Ναι. Και επίσης ήταν πολλά τώρα. Ήταν 5 και τα 2 αυτά. Και η Φραγκουλάκη 6. Σας κάνει εντύπωση η καβάτζα αυτή, όπως λένε στη γλώσσα τους οι αστυνομικοί, η κρυψώνα αυτή επιλεγμένη? Δύσκολο θα την έβρισκε άνθρωπος. Και δύσκολο να βρουν τέτοια κρυψώνα με τέτοιο τρόπο και να βάλουν και το σκύλο από πάνω. Ο σκύλος ήταν η... Σατανικές οι μέθοδοι, δηλαδή, όπως είπατε. Είπα ξανά ότι δεν μιλάμε τέτοια πράγματα, τέτοια μυαλά για το κακό. Μία φορά στα 1000 χρόνια γυρνάει. Γι' αυτό είπα τον Παπαδόπουλο να τον περάσουν ψυχιατροί, γιατροί, να δούμε τι έχει ο εγκεφαλός. Συγκλονιστική. Όταν θάβουν τη θεία του, είδε ότι τη σκοτώσαν, τη ανοίξαν το κεφάλι. Και κάθεται αυτό από κάτω να αγκαλιάζει και να λέει αγάπη μου. Με τον Παπαδόπουλο. Με τον Παπαδόπουλο, δεν ξέρω ποιο ήταν από πάνω, μπορεί να ήταν ο Πλατανιώτης. Γιατί μάλλον μπορεί να ήταν ο Πλατανιώτης. Πιθανό να ήταν ο Πλατανιώτης. Γιατί ο Παπαδόπουλος δεν είχε τη δύναμη δηλαδή, να βοηθήσει. Την ώρα που γινόταν η ταφή του πτώματος τη Φραγκουλάκη, τη θεία τη, εκείνη ήταν πιο πέρα, λίγα μέτρα πιο πέρα στο χωράφι και έκανε έρωτα με τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλο ή Πλατανιώτη. Πιθανό με τον Πλατανιώτη. Τον είχε αγκαλιά και του έλεγε αγάπη μου για να μην περάσει αυτοκίνητο και δουν τι κάνουν από κάτω από το δέντρο. Η πληροφορία μου είναι ότι πήγαν και φάγανε ένα πιο μεγάλο ψάρι στρα. Στην ταβέρνα για το γεγονός. Είναι πράγματι οργανωμένο έγκλημα. Είναι μια μορφή νέας εγκληματικότητας. Πιστεύω όμως ότι δεν μπορεί να ξαναεμφανιστεί. Ή κι αν εμφανιστεί θα είναι σε πολύ μακρύ χρονικό διάστημα, εάν εμφανιστεί. Ούτε μπορούμε να πούμε
ότι αυτό βάζει τις ρίζες να δημιουργηθεί μια μαφία στην Ελλάδα. Τι λέτε για το πραγματικό αυτό περιστατικό κατά τον Πλατανιώτη, πραγματικό περιστατικό? Είναι τρομερά και επειδή ο Σπύρου... Όχι. Ο Σπύρου ήταν 20 χρόνια ψευδομάρτυρας στις εκθέσεις επιδόσεως που έκανε ο Πλατανιώτης. Αυτό να το λάβετε υπόψη σας. Η συνεργασία Σπύρου-Πλατανιώτη ήταν 20ετής και πλέον. Από εκεί θα... Εγώ είμαι μέσα τώρα και δεν μπορώ να βρω το μύθο της Αριάδνης. Όμως προσπαθώ ήδη και τίθεμαι επιτέλους να βρω και εγώ την αιτία όλων αυτών. Εκ πρώτης όψεως βλέπω ότι κρύβονται πίσω υπόθεση Τυπάλου. Διότι εκεί είναι το ψητό και κατασκευάζονται και τα άλλα να εμφανιστώ ως αρχηγός συμμορίας δολοφόνων για να πέσει η διαθήκη του Τυπάλου. Εκεί είναι δηλαδή το ρεζουμέ της όλης υποθέσεως. Δηλαδή Αλλά οικονομικό το θέμα, λέτε. Βέβαια. Αυτού του είδους συμφέροντα είναι όταν μιλάτε για ότι κρύβονται συμφέροντα από πίσω. Ιδιωτικά, ναι, ιδιωτικά, οικονομικά. Έχουμε όμως και ένα πτώμα εδώ. Ναι. Έχουμε την Φραγκουλάκη. Μάλιστα. Που βρέθηκε θαμένη στο μεταξύ Κοροπίου και Βάρη. Έμαθα ότι. Στις εφημερίδες. Δεν γνωρίζετε καθόλου. Ούτε τη γνώριζα. Ούτε πρώτον και συνάδελφοί σας κατηγορούν ότι εσείς ήσασταν στο αυτοκίνητο και εσείς την χτυπήσατε με το σφυρί. Και έρχεται η νεκροτομή, η νεκροψία και η νεκροτομή, όταν πλέον έγινε η εκταφή του πτώματος, και διαπιστώνει ο ιατροδικαστής ότι πράγματι έχει αυτά τα χτυπήματα όπως ακριβώς τα περιγράφει ο Πλατανιώτης. Και είμαι... ορισμένοι άλλοι συγκατηγορούμενοι σας. Είμαι εγώ που τη χτύπησα. Έτσι λένε. Εσείς τι λέτε? Τίποτα, όλα τρομερά και ψεύδι. Και σας λέω, αυτή τη στιγμή δεν είμαι έτοιμος να σας πω κι εγώ δηλαδή την αιτία των όλων κατασκευασμάτων αυτών. Γιατί δεν ειδοποιούσατε νωρίτερα? Δεν μπορούσα. Αφού ξέρατε ότι γίνονται τέτοια πράγματα. Δεν μπορούσα. Γιατί, φοβόσαστε? Και με απειλούσε πολλές φορές. Στο σπίτι με ένα νύχτα έβρισκα φυσιογνωμίες άγνωστες και κάτι εγκληματικές φυσιογνωμίες. Το παιδί μου απειλήσε όταν το σκοτώσει. Ποιος? Και εμένα τον ίδιο. Ο Παπαδόπουλος. Αν μαρτυρήσω την υπόθεση του Καλαφάτη, την πρώτη. Του πρότεινες να πάει και στην Αμαναθή και στην Αμαλιάδα. Ήρθε στην Αμαλιάδα, έκανε αναγνώριση στόχου, όπως λένε σε κάποια άλλη διάλεκτο, οι κύριοι ξέρουνε. Επειδή ήταν σούρουπο, δεν θυμότανε καλά-καλά. Και αυτός ήθελε να αποφύγει τη συμμετοχή του στις περαιτέρω ενέργειες, πράξεις και αποφάσεις σας και συνεχώς τον απειλούσατε, απειλούσατε λέει το παιδί του και, και κάνατε τρεις απόπειρες για να τον καθαρίσετε εσύ με τον Πέπα. Πήγατε λέει στο γραφείο του, πήγατε στο γραφείο του, μια άλλη φορά πήγατε να τον στριμώξετε με ένα αυτοκίνητο που καβαλήσατε ένα πεζοδρόμιο, ο Πλατανιώτης τα λέει. Φανταστείτε με αυτά, αυτοανερούνται μόνα τους. Αυτοανερούνται, εξαρτάται τι λογική χρησιμοποιεί ο καθένας για να αυτοανερούνται, λέει. Δώσ' μου μια απάντηση σε όλα αυτά. Κύριε Δήμαρχε, θέλω μια απάντηση. Εκπλήσωμε για τον Πλατανιώτη, ξέρω εγώ. Μέσω του Σπύρου φαίνεται θα αποδείξω σχέση Πλατανιώτη πια και... Θα αποδώσετε σχέση Πλατανιώτη και Σπύρου. Όταν σας απειλούσε ο Παπαδόπουλος, τι σας έλεγε, κύριε Πλατανιώτη? Θα πάμε μαζί ή αν τον φανερώσει, θα τον παιδί σου άλλη μέρα φύγει. Για τις άλλες υποθέσεις. Μου κάνει και τρεις απόπειρες όλες. Τι απόπειρες σας κάνει? Θα με σκοτώσουν. Διέθεσαν στο γραφείο και ευτυχώς που ανέβηκε να οθεδωρώσει κοινό. Να το κλείσουν μεσημέρι, γιατί στο γραφείο δεν υπάρχει. Ούτε ένα Αριστοτέλους 4. Αν έχει πάει σε αυτό το μέγαρο, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ένα χάος μέσα. Και κάνει ο δίπλα μέσα, δεν καταλαβαίνει. Και πήγαν και οι δύο μέσα με τον Πέπα. Όλοι δεν έχουμε τίποτα, αρνούμε τα πάντα, τι δεν έχουμε. Καλά, αρνείστε τα πάντα. Ναι. Αρνείστε τα πάντα, λέει, αλλά ο Πλατανιώτης λέει ότι αυτός ειδοποίησε την αστυνομία για το φόνο που προετοιμάζεται στην Αμαλιάδα. Ο καθένας τώρα, δεν ξέρω, έχει από τις... Τέτοια σύγχυση φρενών, λέτε, να επικρατεί. Όχι, σύγχυση φρενών. Είναι όλα μεθοδευμένα, βρε παιδιά, τώρα. Και από τον Πλατανιώτη. Και κατασκευασμένα. Και από τους φίλους. Τώρα δεν ξέρω τι τακτική θα ακολουθήσει εδώ. Εδώ είναι η ειλικρινής κατάθεση. Τι θα πει. Ναι. Καλά, τώρα είναι τι είπε. Τι είπε στην Αμαλιάδα. Μην το λαβαίνεις καθόλου υπόψη. Όταν του χτυπάει το κεφάλι στον τοίχο, του δίνουν πλωτιές. Στα πισινά, εδώ, μαύρη. Άμα κάνω μια ιατροδικαστική έκθεση, θα δεις. Ενώ εδώ, συμπεριφέρθηκαν σε μένα τουλάχιστον άψογα. Να σε ρωτήσω, γιατί εγώ περίμενα ότι θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση, οπότε λέω θα πάω για αυτοκτονία, δεν μπορώ. Και του λέω, πάρτε με από κοντά και μόλις δείτε ότι μπούμε εμείς μέσα στο προάβλιο, γιατί είχε προάβλιο σπίτι. Και η αστυνομία να έρθει. Στην Αμαλιάδα ήταν 200 μέτρα από το τμήμα, δηλαδή έτσι 200 μέτρα, λέω... Γιατί αποφασίσατε να ειδοποιήσετε το Σπύρο?
Την είχα αφήνει το μόνο που πιστευόμουν. Ναι, γιατί δεν το κάνατε πριν από ένα χρόνο και το κάνατε τώρα. Το κάνατε πριν 6 μήνες. Το κάνατε πριν 6 μήνες. Γιατί δεν είχα πει ευκαιρία να ξέρω μα πιάσουν οι φωτοβόλοι και είχα ρωτήσει. Ο Παμπρίς λέει ότι σε κάποια φάση σα τρίξαν στα λεφτά. Ποιο λέει ο Παμπρίς. Έτσι λέει ο Παμπρίς. Τι μα τρίξαν. Σα τρίξαν εσένα. Σα τρίξαν ένα να σα δώσουν 5 εκατομμύρια και σα δώσαν 2 εκατομμύρια. Εμένα. 5 εκατομμύρια. Λέω ένα παράδειγμα. Κοιτάξτε, συγχωρείτε με. Όχι όπω ρωτάτε τα δικά σα. Δείτε και εμένα τα δικά μου. Ναι, βεβαίω. Δώσαμε ραντεβού με την. Συναντηθήκατε πού? Στην σταδιόδια των πατρών. Αλλά να είναι 4-4,5. Στο Ρίο? Ναι, ακριβώς. Ναι. Δώσαμε ραντεβού στην 4-4,5 να είναι εκεί. Εγώ έχω πάει πιο γρήγορα και την ώρα με ειδοποιήσατε εμένα στον δρόμο, γιατί έχω και εγώ στο αυτοκίνητό μου. Ναι, εντάξει. Τηλέφωνο για 400 χιλιόμετρα. Ναι. Και μου λένε αυτή τη στιγμή τρώνε στην Κόρδο. Στον ρυθμό. Ναι. Περνάω κι εγώ και το σίδα. Και συνέχιζα και περίμενα σταδιώδη. Περίμενα, βλέπω 5 παρα 10 πέρασε ο Παπαδόπουλο, πέρασε το αυτοκίνητο. Περίμενα την έννοια του. 5 παρα 10 το απόγευμα. Ναι. Περίμενα. Τη Μεγάλη Δευτέρα 1987. Ναι. Έχω ανέβει απάνω σε ένα αυτοκίνητο το ήλιο και κάθομαι και μιλάω με τον οδηγό διάφορα για να βρω μια ειδή για να μην φαίνομαι. Να είμαι από... και καθόμουν. Και το είδα και περάσα. Αρχίζω να ανησυχώ γιατί δεν ήρθαν εξωματικοί. Πήγε 5, πήγε 5,5, πήγε 6, πήγε 6,5. Και μου ήρθαν 6,5. Κάνω λάθος, πήγε ήρθαν 6 και 4. Ολοταχώς πήγαμε τώρα για το Λάπα. Είχαμε πληροφορήσει ότι θα πίνουν καφέ στο Λάπα. Στο Λάπα, ναι. Στο Λάπα. Χωριό Λάπα, ναι. Έξω από την Αχαΐα. Και θα ανοίγανε τον τάφο. Έξω από την Πάτρα. Ναι, όχι, είναι έξω από την Αμαλιάδα. Στον ομό Ηλίας. Ναι, στον ομό Ηλίας. Ήξερα ότι θα ανοίξουν τάφο. Είχα ακούσει που λέγανε θα ανοίξουν την τρύπα πρώτα. Για τρύπε μιλάγανε για τάφο. Ή στο δάσος της Καλογριάς, που δεν το έξω και εγώ τάματα ύστερα, ή στο κτήμα του Πέπα που έχει ένα πηγάδι για να πάει. Ο Πέπας δεν ήθελε να ανοιχτούν εκεί. Λέει μην ανοίξουμε. Τελικά καταλήξει να ανοίξουν εκεί. Την ώρα που περνάω εγώ βλέπω τα δύο αυτοκίνητα. Είχε έρθει και η ασφάλεια και τώρα παιδιά έτσι και έτσι. Πάμε να δούμε που έχουν ανοίξει τον τάφο, γιατί αυτοί φύγανε. Στο Λάπα ακριβώς. Πού συναντηθήκατε με τους αξιωματικούς της ασφάλειας? Η ώρα 6.30. Στα διόδια, ναι. Στο Ρίο. Η ώρα 6.30. Λοιπόν, 6.30. Φύγατε από εκεί και πού πήγατε? Κατευθείαν για το Λάπα, για το Χαγιά που περνάμε. Για την Αμαλιάδα πλέον. Εντάξει, πηγαίνοντας προς τα εκεί. Πηγαίνοντας προς τα εκεί, στο Λάπα ακριβώς, βλέπω εγώ τα αυτοκίνητα. Ότι περνάει πρώτα Παπαδόπουλος μπροστά και πίσω ο Πέπας. Με το κόκκινο και με το άσπρο. Και όλα ήταν οργανωμένα. Πήγαν, γυρίσαν και νομίζουν ότι θα πάνε για το δάσος της Καλογριάς και πάω κι εγώ προς τα εκεί. Και αυτοί γυρίσαν και πήγαν προς τη Μαραθιά πλέον. Γιατί εκεί που, το σκοτώσαν, που πήγαν να σκοτώσουν είναι μεταξύ Αμαλιάδας και Μαραθιάς. Τους είδατε εσείς να ανοίγουν Λάκο? Όχι. Τον είχαν ήδη ανοίξει τον Λάκο? Γιατί δεν είχαν πάει στο Ριόλο. Όχι στο Ριόλο, στο κτήμα, το Πέπα από το Λάπα διευθυντή. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, τι είναι εδώ πέρα? Βρισκόμαστε στο κτήμα το Πέπα που είναι στο Ριούλο κοντά στο Λάπα. Στο Ριόλο. Ναι. Εδώ έχω ανοίξει τον τάφο που θα πετάγανε μέσα το ζεύγος Πεντάζο, το οποίο το έχει ανοίξει ο Μπάρπες αντί ποσό 700.000 δραχμές. Εδώ θα πετάγανε. Εδώ μέσα το είναι πάρα πολύ μεγάλος βόθρος και δεν θα το σέβεσαι κανείς, γιατί κυκλοφορά νερά από κάτω και πηγαίνουν στο... πολύ μακριά από εδώ. Υπήρχε άλλη πληροφορία ότι μπορεί να θάψουν το ζευγάρι αυτό σε άλλη τοποθεσία και τους ήρθαν ανάποδα? Από το συμβούλιο που κάνανε. Πού ήταν, κάνανε συμβούλιο? Στην Αθήνα, στο γραφείο του Παπαδόπουλου. Ήταν να τους, ή εδώ θα τους βάζανε ή στο δάσος της Καλογριάς.
Εδώ κοντά είναι αυτό. Είναι 11 χιλιόμετρα μακριά από εδώ. Και γιατί δεν πήγαν εκεί? Κάτι τους χάλασε, κάτι αυτοκίνητο βρέθηκε, ξέναν κάτι τουρίστες και φύγαν και ήρθαν προς τα δω, ήταν πιο, κατά, πιο καλά, πιο ήσυχο. Και άλλωστε ο Πέπας τα ξέρει τα μέρη εδώ, γιατί εδώ είναι και το σπίτι του. Πιθανόν είναι και ένα μεγάλο κημετήριο εδώ. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν όλα θαμένοι και άλλοι όλα, εδώ όλα, από κάτω. Όλα πεθανά είναι. Το είπατε στην αστυνομία. Πόσα έπαιρνε ο Πάρμπης για να ανοίξει αυτόν τον τάφο? 700.000 δραχμές για μισή ώρα. Βλέπω εδώ και ορισμένα σκάματα, άλλα ένα εδώ, άλλο εκεί. Τι ήταν αυτά? Πώς σκάψε, το εξηγείτε? Από εδώ σκάψανε, δεν βρήκανε ακριβώς από κάτω το βόθρο, το φρυάθιο του, και από εκεί ψάξανε. Και το βρήκανε από το άλλο μέρος που ήταν πιο καλά. Και τα αφήσανε ανοιχτά. Γιατί ύστερα τα σκεπάζαν όλα. Στο τέλος τα σκεπάζαν όλα και είχαν και ένα ωραίο ξύλο μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο το έχουν πάρει αστυνομία, για να τα σιωπηδώσουν με ειδική βούρτσα. Να μην φαίνεται ότι έχουν σκάψει. Δεν μπόρεσαν δηλαδή να σκάψουν εδώ, διότι είναι ο σωλήνας. Να είναι σωλήνας, από εκεί βρήκανε πάλι αντίσταση. Δεν μπορούσαν να του πετάξουν μέσα και του βάλουν. Και ανοίξαν εκεί και βρήκαν την τρύπα του βόθρου και την κανονική τρύπα. Πετάγανε εκεί. Ποιος βρήκε αυτούς τους τάφους εδώ? Αυτές ήταν από το συμβούλιο που κάνανε, ακούσαμε που λένε να μιλάνε για το κτήμα του Πέπα ή στην Καλογοριά. Είχαμε εντοπίσει την αστυνομία και το βράδυ που τους πιάσανε, πρωί-πρωί τους επέδειξε. Νομίζω ο Μπάρπας μαζί με τον Πλατανιώτη. Δηλαδή πριν πάνε στην Αμαλιάδα για το ζευγάρι, είχαν έρθει εδώ και ανοίξαν τον τάφο. 7 η ώρα ανοίξαν εδώ τον τάφο, 7.30 ώρα ήταν στο ζευγάρι. 7.30 ανοίξαν τον τάφο. Αυτό που λέτε για το αρνί, το σκοτωμένο. Το αρνί είναι στην Καλογριά. Στο δάσος της Καλογριάς. Το οποίο είδα και εγώ τα αυτοκίνητα την ώρα που πηγαίναμε από εδώ και τους χάσαμε. Και από εδώ αρχίζουμε να τους κυνηγάμε. Και τους χάσαμε και τους βρήκαμε στο σπίτι. 8.30 ώρα. Τι το θέλανε το αρνί? Να κάνουν το κόλπο που κάνανε και με την φραγκολάκι. Το βάζω να πάνω για να μην πλησιάζει κανείς. Για να μην πλησιάζει. Διότι μυρίζει και δεν πάει κανένας γύρω-γύρω. Όσο το βρέχει πλέον, δεν υπάρχει πλέον χόρτα. Ναι. Έφυγε το μνήμα πλέον. Τάφος ο οποίος βρέθηκε στο κτήμα σας στην Αμαλιάδα. Είναι τάφος, είναι ο βόθρος. Είναι βόθρος του γιού. Ο Παρμπής όμως λέει ότι πρόκειται για τάφο τον οποίο εσείς του είπατε. Είναι βόθρος, άμα θα πάτε και θα είναι το βόθρο. Γιατί τα λέει όμως ο Παρμπής αυτά? Δεν ξέρω, γιατί τρελός, δεν ξέρω. Δεν στέκει καλά στο μυαλό, δεν ξέρω τρελός. Και ο Πλατανιώτης δεν στέκει καλά στα μυαλά. Μα σας είπα, είναι βόθρος. Πήγαινε τώρα, γιατί είναι βόθρος. Έχω βόθρο από το σπίτι μου, απέναντι στο σπίτι με 3-4 μέτρα. Πόσο. Είναι βόθρος. Και ο βόθρος έχει κατοριστεί σπάθη λόγω του από τα νερά και λοιπά και έχει φτωχή. Πρέπει εκείνο να το στρώσει. Νιώσα εγώ δεν θα χωθεί. Και πρέπει να πάρω κάποιο τεχνικό. Το Παπαδόπουλο, γιατί τον πήρατε μαζί σας εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα? Για να κάνω γονική παροχή. Έχω και άλλα χτήματα, τα οποία μου έχει τράπεζα αυτός και είχα κάνει από μέρες πάλι. Να πω 20 μέρες για να κάνω και τα υπόλοιπα για την γονική παροχή. Γιατί πήγατε στο Πεντάζου? Στο Πεντάζου πήγαμε για να γνωριστεί. Δεν πειράζει, εμείς δεν είπαμε. Για να πάει. Ο Πέπας πήγε, εγώ δεν είχα σχέση με τα γερόντια. Πήγε για να γνωριστεί η κοινωνική βοηθός, η Παπανικολάου. Και σήμερα οι συγκατηγορούμενοι σας υποστήριζαν ότι. Και συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι πήγαιναν την κυρία Παπανικολάου στο ζεύγος των ηλικιωμένων στην Αμαλιάδα προκειμένου να απασχοληθεί εκεί ως εκεί βοηθός. Στην προανακριτική. Είναι ψέμα αυτό. Και στην προανακριτική σας απολογία δεν το λέτε. Ρώτησα τον κύριο Παπαδόπουλο στο σπίτι του ζεύγους Πεντάζου τι δουλειά είχαν ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Πέπας. Ο ζεύγος Πεντάζου είναι φίλοι με την θεία του κυρίου Πέπα. Όταν λοιπόν εκείνο το βράδυ που τελείωσαν τα συμβόλαια επισκέφτηκαν την θεία του κυρίου Πέπα, εν συνεχεία εγνώριζε η θεία του κυρίου Πέπα ότι πηγαίνουν στο ζεύγος Πεντάζου και πήγανε πράγματι με κουλουράκια εν ώψη του Πάσχα και ζήτησε και ο κύριος Πέπας να κάνουν ανάσταση μαζί. Όλα αυτά τα πράγματα και εάν διαβάσετε με σφυριά που λένε. Όλα αυτά τα πράγματα τα διαβάσετε στο απολογητικό υπόμνημα υπάρχουν. Όσον αφορά τώρα τα σκοινιά και τα σφυριά που λέει ο κύριος Παπαδόπουλος, αυτά εξετιμήθησαν δεόντως από τον εισαγγελέα ποινικής αγωγής, ο οποίος έκρινε ότι ούτε καν απόπειρες ήσαν και γι' αυτό, όπως γνωρίζετε, δεν ίσχυσε και ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αλλά μόνο για σύσταση συμμορίας. Τώρα,
Όλος περιέργος, με συγχωρείτε. Λέει ο κύριος Παπαδόπουλος, ναι, ένα λεπτό, για την επίσκεψη αυτή. Ναι, τώρα, τώρα θα σας πει. Θα σας πει, γιατί είχε κατέβει κάτω για την ναι. γονική παροχή. Αλλά εδώ υπάρχει ένα πολύ περίεργο, ερχόμενος σε εκείνο το οποίο σας είπε ο κύριος Παπαδόπουλος. Ενώ ο κύριος Πλατανιώτης φέρεται και κατηγορείται για σύσταση συμμορίας εις τον κύριο ανακριτή, χωρίς καν να ερωτηθεί, αν δείτε το υπόμνημά του, αρχίζει και ομιλεί για τις διαθήκες. Σκότωσε την πάτη, λέει ο Παπαδόπουλος. Έτσι αρχίζει το υπόμνημα κάτω στον Πεντάζο που δεν είχε θέση. Δεν τον ρώτησε ο ανακριτής για πάντο, για τίποτα, και λέει τον κύριο Παπαδόπουλο που τον γνωρίζω όταν πήγε στο γραφείο και είχε σκοτώσει την πάντο. Άσχετο δηλαδή. Καταλάβατε από κάτι αυτές τις λεπτομέρειες. Θα βρεθεί ο μύτος της Αριάδνης τώρα. Πήρε παράδεση, δεν πήρε ο Πλατανιώτης με το Σπύρου, ο Χαρλάφτης, όλες αυτές οι βαρύγδουπες δηλώσεις, θα δείτε ότι θα καταλήξουν σε φιάσκο. Γιατί τελικά δεν κατάλαβα, γιατί πήγατε στο σπίτι του Ζεύγους Πεντάζου στην Αμαλιάδα? Γιατί ήταν συγγενικό του Πέπα και στέλνει η γυναίκα του Πέπα, πήγαινε αυτά τα δώρα στους Πεντάζηδες. Ναι. Και πήγαμε μαζί. Ούτε σκοινιά, ούτε μαχαίρια, ούτε τέτοια. Αν ο Πλατανιώτης μεθόδευσε αυτά τα πράγματα, τι να κάνω. Τον Πλατανιώτη, γιατί τον πήρατε και την κυρία Παπα-Νικολάου? Η Παπα-Νικολάου έχει προβλήματα με τη γυναίκα του και έχει δεσμό με τον Πλατανιώτη. Τώρα αυτά δεν πρέπει, αν είναι σκόπιμα, να λέω. Η κυρία Παπα-Νικολάου. Ναι. Είχε προβλήματα με τον άλλον, δεν ζούσε με τον άλλον. Και ζούσε με τον Πλατανιώτη. Και λέει ο Πέπας του Πλατανιώτη, δεν λες της Γεωργίας να πάει να έρθει η οικιακή βοηθός στο ζευγάρι Πεντάζου? Και λέει ο Πλατανιώτης, εντάξει. Α, και δηλαδή και πήρατε την κυρία Παπα-Νικολάου για να την πάτε ως οικιακή βοηθός? Εγώ υπέγραψα τα συμβόλαια. Έχω δηλαδή δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει το σκοπό της αφήξης για τη συμμορία. Ναι. Δηλαδή θα την πηγαίνατε για οικιακή βοηθό στο ζευγάρι Πεντάζου? Ο Πλατανιώτης με τον Πέπα ήταν αυτό, ναι. Α, γι' αυτό πήγατε εκεί κάτω, στο σπίτι? Έχουμε μια δήλωση από την κυρία Παπα-Νικολάου που λέει ότι δεν γνωρίζω τίποτε, δεν ξέρω γιατί πήγαμε. Βόλτα πήγαμε. Θα πήγε, έχω δεσμό με τον Πλατανιώτη, έχω τσακωθεί με τον άντρα μου, τι να σας πει. Γι' αυτό ότι φέρνετε σε δύσκολη θέση. Όχι, επειδή εσείς λέτε ένα περιστατικό ότι πήγαμε εκεί αφενός μένε για τη γονική παροχή τα... Καλά, πήγαμε για δρομοκτόνο, δεν θα είχαμε εμείς τα μαχαίρια και τα σφυριά και τα σκοινιά μέσα στο σπίτι για να κάνουμε το φόνο? Γιατί θα βρισκόταν στο Πλατανιώτη που καθόταν από κάτω το κάδρο του Πλατανιώτη? Ο κύριος Παπαδόπουλος κατηγορείται ότι σκότωσε 9 ανθρώπους χωρίς να αφήσει ίχνη, κατορθώσας μάλιστα να ξεγελάσει και τους ιατροδικαστάς. Στην περίπτωση του Ζεύγους Πεντάζου δημιουργείται μία εξαίρεση για την εντός παρενθέσεως εγκληματική του φυσιογνωμία. Ενώ συνηθίζει να μην αφήνει ίχνη, στην προκειμένη περίπτωση θα άφηνε ίχνη, διότι θα τους εφώνευε με μαχαίρια και σκοινιά. Ερώτημα λοιπόν, πώς ο κύριος Παπαδόπουλος αποτελεί εξαίρεση στην εγκληματολογική τακτική, ενώ δεν αφήνει ίχνη στο Ζεύγος Πεντάζου να αφήσει? Και κάτι άλλο ακόμη. Εγνώριζε, όπως προανέφερα, η συγγενής θεία του κυρίου Πέπα, ότι όλη η παρέα θα πήγαινε μετά στο Ζεύγος Πεντάζου. Εάν λοιπόν ελάμβανε χώρα μία δολοφονική απόπειρα ή μία περαιωμένη ενέργεια φόνου, ήταν βέβαιο ότι αν ετίθετο επί τα ίχνη των η αστυνομία, θα τους έβρισκε αμέσως. Συνεπώς βλέπετε ότι όλες οι ενέργειες βρίσκονται υπό το άπλετον φως και δεν δικαιολογημένες και οι παρουσίες. Και επιστημονικός, όπως σας προανέφερα, με την εγκληματολογική τακτική, αλλά και τυπικά με τα συμβολογραφικά έγγραφα. Και κάτι άλλο να πω και εγώ, να προσθέσω και εγώ κάτι. Επ' αυτού. Στο δικαστήριο. Παρατηρήσεις είναι αυτές. Ναι. Ο κύριος Παπαδόπουλος, για πες το μα. Λέει ο Πλατανιώτης, είχαμε πάει και πιο μπροστά, λέει, προ 15 ημερών πάλι.
Αλλά μετά δεν... Αλλά λέει, στη δεύτερη φορά πήραμε το μαχαίρι και τα σκυλιά. Δηλαδή πήγαμε και την πρώτη φορά να σκοτώσουμε, αλλά δεν είχαμε σκυλιά και μαχαίρια και σφυριά. Μετά λέει, στο δεύτερο τώρα τα αγοράσαμε, τη δεύτερη φορά τα αγοράσαμε. Πώς πήγαμε λοιπόν την πρώτη χωρίς μαχαίρια και σφυριά. Θέλω να πω τα κενά, δηλαδή το... θα δείτε ότι θα καταλήξουν φιάσκο όλα αυτά. Παιδιά. Όταν θα γίνει δίκη. Και γι' αυτό ήθελα από εσά μια αυτοσυγκράτηση. Θέλετε να μα προσθέσετε τώρα πέραν αυτών, σα είπα και πάλι, δεν εγώ ήθελα να σα ευχαριστήσω. Εμεί συζητάμε τώρα, κάνουμε μια συζήτηση για να λάμψει να φανεί η αλήθεια. Θέλουμε να έχουμε όλε τι πλευρέ, και τη μια πλευρά που λέτε και την άλλη. Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο μέρο των συναδέλφων σα αυτό επιδιώκει και γι' αυτό θέλω να όλοι αυτό κανένα δεν είναι, κανένα δεν θέλει να παρουσιάσει όχι, μου πείτε τη αυτό. Δικιά σας ή το, την άλλη πλευρά. Για να εντοπίσουμε τώρα εδώ την απόπειρα. Φεύγουμε, αμέσως πηγαίνουμε και είχα την αντίθετη γνώμη. Λέω, όχι, θα πάμε σιγά σιγά, όχι με τα αυτοκίνητα. Πόσο μακριά ήσασταν από το σπίτι εκεί? Ένα χιλιόμετρο. Το βλέπατε απέναντι το σπίτι? Όχι, όχι, ήταν μέσα, ήταν δάση, ήταν πώς λένε, κτήματα πολλά. Λοιπόν. Και είχε αντίθετη γνώμη και λέω, να πιάσουμε και την ώρα που θα. Τους πείσατε, εν πάση περιπτώσει, τους αστυνομικούς και πήγατε. Εφόσον μου είπε μία λέξη να μην τον πω. Εντάξει, πηγαίνοντας εκεί τώρα. Τι κάνεις, ναι, τι, από το μέτρο θα σου λείψουνε. Εκείνη τη στιγμή. Για σιγά, ποιος το είπε αυτό? Κάποιος, δεν μιλάμε, μέχρι σε αυτό το σημείο φτάσαμε, δεν μιλάμε αυτά που έχουν γίνει τα πραγματικά. Και λέω, θα προχωρήσουμε να πάμε αυτή τη στιγμή. Και πήγαμε και την ώρα που βιβάζαμε τα αυτοκίνητα, ήταν γεμάτο το αυτοκίνητο, χωρίς να ξέρουμε ότι ήταν μέσα ο Πέπας και ο Παπαδόπουλος. Για μισό λεπτό τώρα. Ξεκινήσατε από το σημείο αυτό που κάνατε τις συζητήσεις με τους αστυνομικούς, για να πάτε. Φτάσατε λοιπόν κοντά στο σπίτι του ζεύγους. Πριν πάμε, έχω ακριβώς την άσφαλτο, έχω μαλώσει και έχω αντιδικήσει. Εντάξει, μετά την αντιδικία. Φτάσατε στο σπίτι. Τι... Φτάσαμε στο σπίτι. Αμέσως... Τι είδατε εκεί? Είδαμε το αυτοκίνητο. Και από ποια απόσταση? Από... Αμέσως πήγαμε για να, πιάσουμε, για να τους ελάβουμε. Δεν είχαμε περίπτωση. Δεν κατέβουμε σιγά σιγά να πάμε με τα πόδια. Ναι, για περιγράψτε μας πώς ήταν η όλη σκηνή, εκεί το αυτοκίνητο, ήταν το πού σπίτι, ήταν, πόσο μακριά. Ακριβώς την πόρτα, στην εξώπορτα, ακριβώς. Είχε ένα μικρό προάβλιο και καθόταν απ' έξω το αυτοκίνητο. Καπνίζαν τσιγάρο μέσα και εγώ από εκεί με πήρε το μάτι μου, γιατί ήταν βράδυ και ακόμα με βοήθησε μία φωτοβουλίδα που πέταξε το αεροπλάνο. Για κάτι είναι ένα αεροδρόμιο και κοντά και ο οποίος άρχισε και να το κάνει μέρα πλέον. Και με βοήθησε και είδα το αυτοκίνητο, γιατί ήταν σκοτάδι πλέον, εκεί είχε σκοτεινιά. Κύριε Σπύρου, κάνετε μας εδώ τώρα μια μικρή ξενάγηση. Πού βρισκόμαστε? Πρώτα-πρώτα πέστε μας εδώ που είμαστε. Είμαστε κοντά στον χώρο του κύριου Πεντάζου, τώρα στην Αμαλιάδο. Στο σπίτι του Πεντάζου. Του κυρίου Πεντάζου. Ακριβώς. Λοιπόν, όταν ήρθατε με τους αστυνομικούς, πού ήσασταν εσείς, πού ήταν το αυτοκίνητο των δραστών, πού ήταν ο Πέπας? Κάντε μας μια μικρή ξενάγηση. Πρώτα πέρασα μόνος μου, εδώ έψαχνα, δεν βρίσκα το σπίτι, ανέβηκα προς τα πάνω και τη δεύτερη φορά που είδα το αυτοκίνητο. Είδα τη φωτιά που ανάβαν τσιγάρο, είδα το αυτοκίνητο και επιστρέφω πίσω για να ειδοποιήσω την αστυνομία για να έχω τη βοήθεια. Πού ήταν το αυτοκίνητο των δραστών, σε ποιο σημείο, για δείξτε μας. Ήταν ακριβώς εδώ που είναι το αυτοκίνητο, το BMW. Ναι. Θα πούμε τη σελοφόνο. Μέσα στο αυτοκίνητο, ποιοι ήταν? Δεν ήξερα ποιοι ήταν, νόμιζα ότι ήταν όλοι. Ήταν οι τρεις μέσα. Τι μάθατε ότι και μέσα ήταν ο Παπρίς, ο Πρωτανιώτης και η Παπα-Νικολάου. Όπως το ξαναείπα πάλι, Παπρίς και Πρωτανιώτης είναι θύματα. Ναι, της όλης. Όλοι είναι θύματα. Το συπνάτησε ο Παπαδόπουλος για πενταροδεκάρι και εκβιασμό. Τους εκβίαζε και τους δύο. Ο Παπαδόπουλος και ο Πέπας ήταν. Είχαν μπει μέσα για να εκτελέσουν το έργο τους. Δηλαδή, ναι, τα πάντα γλυκά δείχνει από τη γυναίκα για να το σκοτώσουν. Ήταν σκοτώσουν τον κύριο Πεντάζου και την κυρία Πεντάζου. Για περιγράψτε μας τώρα τη σκηνή της σύλληψης των ανθρώπων αυτών. Η σύλληψη ήταν τόσο νωρίς, σε τρία λεφτά, σε μάλλον κλάσμα δευτερολέπτων. Ξεδρώσαμε τους απ' έξω μέσα στο αυτοκίνητο και φύγαν και μπήκαν μέσα και ήταν τον Πέπα και τον Παπαδόπουλο. Οι τρεις που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, πρόβαλαν καμιά αντίσταση? Εκτός την Παπα-Νικολάου που πήγε να φύγει και μπήκε μέσα από τα κάγκελα και τη βιάσανε και ακριβώς.
Παπα-Νικολάου πρόβλεψε μεγάλη. Τι σας είπε η Παπα-Νικολάου, τι είπε εκείνη την ώρα? Διάφορες προφάσεις, έτσι να φύγει. Δηλαδή. Η άλλη πλατανιά της Παπρίς δεν μίλησε καθόλου. Θυμάστε ακριβώς τι έλεγε η Παπα-Νικολάου? Όχι, γιατί ήταν τότε και είχα μπει μέσα στο σπίτι εγώ. Α, είχατε ήδη προχωρήσει. Ναι, και το οποίο δεν θυμάμαι. Είδα όμως εκεί που αντιδράσαμε, κάποιος πήγαινε ναι, και τους έφυγε, κλώθηκε. Και όλα ακριβώς που είναι ο κ. Πεντάδος τώρα, πήγε προς τα μέσα. Νόμιζα ότι τα πήγε πέρα, ήταν σύρματα. Όταν πιάσατε τον Πέπα και τον Παπαδόπουλο, ακολούθησε η έρευνα στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου των δραστών. Η έρευνα έγινε, μία έγινε εδώ, βρήκαν τη σακούλα και με το κομφόρτ. Και άλλη έγινε στο αστυνομικό τμήμα που βρήκα εγώ προσωπικά από κάτω μια τσάπα. Μια τσάπα. Τις θηλιές που είχαν φτιάξει για να στραγγαλίσουν τον κύριο Πεντάζο και την κυρία τη σύζυγό του. Ήταν μέσα στο αυτοκίνητο του Παπαδόπουλου. Τις δείξατε τις θηλιές τους στα υποψήφια θύματα. Το έδειξε η αστυνομία. Τι είπαν οι άνθρωποι εκεί? Τι να πούμε αυτή τη στιγμή, γιατί είναι θλιβερά και να μην τα λέμε κάθε λίγο κιλιά, γιατί είναι πάρα πολύ θλιβερά πράγματα. Όταν ξέρεις ότι έχει ανοιχτεί ο τάφος και υπάρχουν και οι θηλές. Εσείς σώσατε αυτό το ζευγάρι? Όχι, αυτό έχω πει. Και φυσικά και πολλούς άλλους μελλοντικούς. Αυτά που τα ήξερα τώρα, το πώς θα ήταν μετά από ένα χρόνο που ήταν, να ήταν και 50 άτομα. Σωστό. Τα 6 είναι... Τι νιώθετε τώρα που βλέπετε αυτούς τους ανθρώπους, μεγάλη... αντί να είναι στον τάφο εκεί που είχε ανοίξει ο Πάμπρης με τον Παπαδόπουλο και την παρέα του, βλέπετε τώρα είναι στο σπίτι τους. Τι αισθάνεστε αυτή τη στιγμή? Τι να πω, όταν φτιάχνει μεγαλώνει ένα τεντράκι και πηγαίνει στο κόβο κάποιος, πως αισθάνεται ο άνθρωπος, αισθάνεται μια ηθική ικανοποίηση. Και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Πρέπει να το έχουν, καταλάβει και η αστυνομία και ο ελληνικός λαός ότι υπάρχει ηθική ικανοποίηση. Για μένα αυτό έκανε. Γιατί ήταν το πρώτο που πήρα, ήταν το τριαντάφυλλο, ήταν αμοιβή μου. Ό,τι μία δραχμία που έκανα, το έχω πει πολλές φορές και στην τηλεόραση και στις εφημερίδες, ότι δεν έχω πάρε λεφτά από πουθενά. Το αν αποβλέπω πουθενά, αυτό είναι όλα πιθανά. Το ζευγάρι έπαθε κανένα σοκ, κλονισμό, τίποτε? Έπαθε, η γιαγιά έπαθε πάρα πολύ σοκ, είχε πέσει κάτι, λιπόθυμη. Ο γέρος που ήταν πιο ψήθυμος, τον πήραμε και πήγαμε ασφάλεια, φωνάξαμε κάποιο γείτονα εκεί που κάθισε μαζί με τη γιαγιά και ύστερα ειδοποιήσαμε να βρουν τα αυτοκίνητό μας και εκεί λέω εγώ, ψάξεις τα αυτοκίνητα, σας έχω πει ότι μέσα στο αυτοκίνητο θα έχουν σκαμπάνε. Έτσι. Μέσα στο αυτοκίνητο θα έχουν εργαλεία για να σκοτώσουν. Λοιπόν, ψάξατε και ένα στον μπαγκάζ και βρήκαν τα αquaphor, βρήκαν τις θηλιές, βρήκαν στο αυτοκίνητο το Πέπα θηλιές? Που ήταν δύο. Δύο θηλιές. Δύο σχοινιά που ήταν έτοιμα για να περάσουν στο λαιμό για στραγγάλισμα. Ναι, για στραγγάλισμα. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο μπορεί να τους... Με αυτό για να μην προλάβουν να μιλήσουν και αυτούς δεν είχαν πρόβλημα εκεί. Ναι, αλλά δεν τους είχαν... Τις θηλιές δεν τις είχαν πάρει στο... Θα δίνει ένα σήμα για να βγουν οι αλλιές. Α, θα τις πήγαινε ο Πλατανιώτης, Πάρμπης και Παπα-Νικολάου. Ακριβώς, ναι. Κάποιος θα φύγει τις θηλιές, γιατί ο Πάμπρης όταν έγινε αυτό έτριμε πριν ακόμα. Πριν από να πει έτριμη, γιατί φοβόταν ότι τυχόν να σκοτώσουν. Γιατί τον Πάμπερ και τον Πλατανιάν θα να τους βγάλουν. Και τους δύο θέλουν να τους βγάλουν μέσα. Τον Πλατανιάν θα έχουν κάνει 2-3 απόπερες για να τον σκοτώσουν, μία αυτοκίνητο. Είχαμε στην Αμαλιάδα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο σπίτι του Ζεύγους Πεντάζου. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Παντελή Πεντάζο, συνταξιούχο αυτοκινητιστή, και τη σύζυγό του, την κυρία Διονυσία Πεντάζου, συνταξιούχο δασκάλα. Οι οποίοι θα μας πούν, θα μας μιλήσουν για την περιπέτεια, την πρωτοφανή αυτή περιπέτεια που έζησαν με τον Παπαδόπουλο και τη συμμορία του. Κύριε Πεντάζο, μάλλον εσείς πρέπει να αρχίσετε και να μας μιλήσετε. Πώς ξεκίνησε, πώς τους γνωρίσατε αυτούς τους ανθρώπους και πώς φτάσαμε εδώ πέρα? Πέρσι η γυναίκα μου πήρε, είχαμε φύγει πίσω από την Αθήνα, και πήρε τηλέφωνο στην Πάτρα τη θεία του, που γνωριζόταν η γυναίκα μου με τη θεία του Πέπα. Τη θεία του Πέπα. Πέπα. Ναι. Πήρε τηλέφωνο, τι κάνεις, λέει, χαθήκατε, λέει, είχαμε 7-8 χρόνια να το δούμε. Λέει, η γυναίκα μου φύγαμε από την Αθήνα και εμείς και ήρθαμε και φτιάσαμε ένα σπίτι στο χτήμα μας. Ναι. Λέει, καλιά μέρα θα έρθω εγώ να σας είδω. Η θεία του Πέπα πήρε τον ανιψό της και τη γυναίκα του και τα παιδιά του και ήρθανε πέρυσι εδώ στο κτήμα μας. Ένα μήνα πρώτο. Μισό λεπτό. Πού γνωρίζατε την κυρία Πέπα? Α, πού τη γνωρίζατε? Όχι την Πέπα. Όχι την Πέπα. Τη θεία του. Τη θεία του. Τη θεία του. Τη θεία του. Σταματάκη.
Σταματάκια. Και γνωρίζαμε γιατί, και παρδόν, γιατί ήταν εδώ στην Αμαλιάδα ο άντρας της δικαστικός γραμματέας του Ροδικίου. Μάλιστα. Και τον είχαμε νοικιάρει στο σπίτι μου, στην Αμαλιάδα. Α, έτσι. Ωραία. Έτσι, και από εκεί γνωριστήκαμε και στην Αθήνα πήραμε σπίτι εμείς στη Γυψέλη, είχαν πάρει και αυτοί και είμαστε. Και ήσασταν και γείτονες. Ναι, γείτονες. Με τη Σταματάκια, όχι μετάξει. Όχι τον Πέπα. Τον Πέπα δεν τον ξέραμε καθόλου. Τον ξέραμε καθόλου. Τον Πέπα τον ξέραμε καθόλου. Και πέρσι ξεκινάει η Σταματάκη με τον Ανιψιό, με ένα αυτοκίνητο και έρχονται εδώ. Με τον Ανιψιό, δηλαδή ναι, τον Πέπα. Τον Πέπα. Εντάξει. Και με τη γυναίκα και με τα παιδιά. Φωνάζει κύριε Πέπα. Πέπα τη γυναίκα και τα παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Και η θεία του. Η θεία του είναι. Και η θεία του είναι Σταματάκη. Ο Πέπα δεν ήξερε. Ναι. Λοιπόν, μπήκαν εδώ μέσα, τι κάνετε, λέει από εδώ. Με γνωρίζει, σε γνωρίζω. Με Ανιψιό είμαι από εδώ. Και από εδώ είναι η γυναίκα και τα παιδιά του. Ορίστε, καθίσατε, μάλιστα εδώ. Του προσφέραμε ο συνοδοτή, ρωτάγανε τώρα. Στην συνταξιούχη είσαστε, τι παίρνετε. Ε, βέβαια, το σύνταξη θα παίρνετε καλή. Αφού είναι τα σκάλα, θα παίρνει καλή σύνταξη. Σας ρωτούσε ο Πέπας. Ο Πέπας, ο Πέπας, ναι, μάλιστα. Και λέει η γυναίκα, τα οικονομικά μας, αν προσέχουμε, τα βάλουμε στην πάντα, για έχουμε γεράματα κτλ. Ναι. Αυτός τώρα ψώνιζε, αφού ήταν η δουλειά του τέτοια. Γι' αυτό ρωτούσε, ναι. Ναι. Τους προσφέραμε οτιδήποτε θέλανε, σχεδίσα, πήγανε προ 25 ημερών, ένα μήνα, φέτος. Φέτος, αυτό γινόταν πέρσι. Απόγευμα. Ναι. Πέρσι γινόταν που ήταν, προηγουμένως και εδώ τώρα έχει περάσει. Ναι. Έρχεται ο Πέπας με τον Παπαδόπουλο και φωνάζει. Κύριε Παντελή, κύριε Παντελή. Ανοίγω την πόρτα, λέω γυναίκα είναι ο Ανιψιός της Μάντος. Της Σταματάκη. Ναι. Λέει ας περάσω. Ο άλλος έκαθονταν έξω. Ήρθε πρώτα εκείνος και του λέω, δεν τροπείς, λέω, φράζεται και τον κύριο που έχετε. Ναι. Και ήρθε και ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος έκασε εδώ πέρα, εδώ που κάθε μου κόκασε ο Πέπας. Εκεί που κάθεστε εσείς καθόταν ο Πέπας. Και εδώ ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος. Μα εσείς που καθόσασταν. Εγώ καθόταν εκεί. Η κυρία... Εκεί που κάθεστε εσείς. Εκεί που κάθεστε εσείς, εκατοναγώσαμε και του παιδιάσαμε. Λοιπόν, όπως συνήθως. Λέει, και φύγαμε και μου έδωσε η γυναίκα μου ένα πακέτο γλυκά να σας τα φέρω από την ευκαιρία που είχαμε κατέβει κάτω. Mm. Τα γλυκά δεν ήσαν παρμένα, δεν ήταν από την Αθήνα. Ήταν παρμένα από εδώ, από την Αμαλιάδα. Έτσι δικαιολόγησαν, ναι, δηλαδή, ναι, δικαιολόγησαν την επίσκεψη. Ναι, ότι ήρθαμε να σας, ναι, δούμε και σας φέρνουμε και μερικά, ναι, ναι, κουλούρια, ναι, ναι, που έφτιαξε η γυναίκα. Όχι κουλούρια, τα κουλούρια ήταν το βράδυ που έγινε το κακό. Γλυκά. Γλυκά. Καθίσανε από εδώ, ρωτάγανε. Πώς περνάτε, ξέρω εγώ, τι καλά περνάτε, εσείς παίρνει σύνταξη. Ναι, τώρα το πάμε σειρά. Ναι, με τη σειρά. Με τη σειρά. Λέει, έχετε κύριο νόμος. Έχουμε, λέει, εγώ έχω ύψε. Η γυναίκα μου τα ίδια έχει, καταλαβαίνεις. Λέει, τα γερατά μας θα κανονίσουμε να πούμε, αλλά δεν έχουμε ακόμα απόφαση. Γιατί κρατιόμαστε, δεν έχουμε ανάγκη ακόμα για υπηρεσία να μας κοιτάει. Τίποτα, ρωτήσανε αυτή την ερώτηση. Και ρωτάει ένα. Τη σύνταξη και τα λοιπά, όλα τα συνηθισμένα. Ναι. Τα οικονομικά σας θα είναι καλά και τα λοιπά και τα, όλα τα ίδια, τα ίδια. Ναι. Αυτό τον ενδιαφέρει. Μάλλον, εδώ τα ζήτημα, το χτύπα σας πόσα είναι. Λέει, γυναίκα μου, δεν το έχουμε μετρήσει. 20-25 θρέματα είναι, δεν ξέρω. Θρέματα τους λέω, ναι, έτσι, ναι, έλεγε ο πατέρας μου. Ναι. Αλλά δεν τα έχουμε και μετρημένα. Όταν ήρθαν την τρίτη φορά. Όχι, τη δεύτερη φορά. Είμαστε τώρα στην τρίτη. Απόγευμα ήταν. Τι ημερομηνία θυμάστε. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Δεν θυμάμαι να σε γελάσω. Αλλά τι. Θα ήταν καμιά 25 ημέρες πρώτου Πάσχα. 25 μέρες πριν από το Πάσχα πριν το 27. Ναι, 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 ναι. Τη μεγάλη εβδομάδα, τη Δευτέρα, 8.30 ώρα το βράδυ. Το βράδυ. Το βράδυ, 8.30 ώρα, ακόμη μια φωνή. Κύριε Παντελή, κύριε Παντελή. Είχαμε κλειδώσει το φορτόνι. Παντών, είχα κλειδώσει το φορτόνι, αλλά εντάξει. Ανάβω το φως στο εξωτερικό, κοιτάω, δίπλα, λέω γυναίκα, είναι ο Ανιψιός της Σταματάκη. Σταματάκη. Μην ανοίξει. Μην ανοίξει. Μην ανοίξει. Μην ανοίξει. Ότι είμαστε. Η ώρα είναι περασμένη. Τέτοια ώρα εγώ δεν έχουμε επισκεφτεί. Πώς σκεφτήκατε και το είπατε αυτό. Να σας πω το είπα αυτό. Γιατί πάντοτε, ας πούμε, του λέω να κλείνει το πορτόνι γρήγορα. Είμαστε σε εξοχή. Δεν ξέρουμε τι παρουσιάζεται. Όχι ότι το χαρακτηριστικό και αυτά. Αλλά έτσι απλά, ας πούμε. Είναι κλεισμένη η πόρτα μας. Νύχτωσε, πρέπει να κλειδώσουμε το πορτόνι μας. Του λέω, μην ανοίγεις. Η ώρα είναι περίμενε να μην τους ανοίξω, λέει, αφού είναι γνωστή. Μα σκέφτηκε και ανθρωπιστικά ο Παντελής και σου λέει, τι γίνεται εδώ. Ανοίγω, κοιτάω.
Τι λέω, γυναίκα, λέει, ανοίξε κύριε Παντελή, μου λέει, γιατί είμαστε στον πύργο, αργήσαμε και με συγχωρεί, μου ζητάω συγγνώμη. Μου έδωσε η γυναίκα μου πασκαλιάτικα φουλούρια και ένα σμίτι. Και επειδή αργήσαμε. Ναι, επειδή αργήσαμε. Με συγχωρεί, μου λέει, άνοιξε, μου λέει, ένα σταρόφο. Του λέω, ξέρει ότι άνοιξε, μου λέει, αφού είμαι γνωστό, δεν είμαι. Και ανοίγω, κατεβαίνω κάτω και ανοίγω. Σα πείσανε και ανοίξατε. Και ήρθε και έκατσε. Εδώ ο Παπαδόπουλος, εδώ που έρχομαι εγώ, Πέπα. Ναι. Τη γυναίκα μου έκανε βγει. Εγώ ήμουν στην καρέκλα αυτή. Εκεί. Ναι. Του είδα. Τι σας λέγανε τώρα. Ναι, μόλι μπήκανε μέσα. Μόλι μπήκανε μέσα, αρχίσαν τη συζήτηση την ίδια. Αν πήρατε τη σύνταξη, αν πήρατε το δώρο. Αυτό, αυτό. Και τι τα κάνατε, τα καταθέσατε κτλ. Αν έχετε τα ίδια. Αν έχετε τα χρήματα με προθεσμία ή με πρώτη ζήτηση κτλ. Τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια. Λοιπόν. Εγώ... Τους είπατε εσείς πόσα χρήματα. Όχι, 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 τίποτα. Εγώ τους είδα σελαφιασμένους και πονηρεύτηκα και σηκώνομαι από την καρέκλα από εκεί. Ναι. Και τραβήκαμε προς την πόρτα. Ούτε το τηλέφωνο βέβαια. Ναι, προς τα εκεί. Ναι, προς τα εκεί. Όπως τραβήχτηκα, βλέπω μια σκιά στην πόρτα. Όταν χρειάστηκα. Δηλαδή σκιά, κόσμο να πούμε είχαν έρθει. Ναι. Αστυνομία, σηκώνομαι. Ανοίγω την πόρτα αμέσως. Χτύπησαν την πόρτα, δηλαδή η αστυνομική. Ναι, ναι, ναι. Αμέσω είχε τι ταυτότητε, θα γέρασε να πούμε. Είχε και την ταυτότητα. Και λέω εγώ, συγγνώμη. Ναι, μπορεί να συνεχίσετε, ναι, βεβαίως. Λέω εγώ, κύριε αστυνομή, ο άντρας μου δεν έχει κάνει τίποτα. Σαν είπε αστυνομία, λέω ότι δεν ήξερα, πού να ξέρω. Έλεγα, μην ήταν για τον άντρα μου. Και του λέω, κύριε αστυνομή, ο άντρας μου δεν έχει κάνει τίποτα. Του λέω, πώ είναι αστυνομία. Σιωπή, κυρία μου, μου λέει, δεν είναι για εσά, είναι για αυτού. Λοιπόν, αυτοί δεν θέλουν καμία αντίσταση. Καμία αντίσταση. Ούτε μία σύνδεση, ούτε κουβέντα, ούτε τίποτα. Να συνεχίσω. Λοιπόν, τους κατεβάζουν κάτω. Ναι. Τους παραδιάζουν, είχαν πιάσει πρώτα και τους άλλους. Αλλά τους άλλους είχαν πιάσει πρώτα. Τους, που καθόταν να παίξουν στο αυτοκίνητο. Ναι, ναι, τους την γυναίκα, την γυναίκα και δύο άλλους. Ναι, και δύο άλλους. Δεν θυμάμαι πώς. Τους δύο τους διώξανε. Τα δύο γυναίκα την είχαν κρατήσει. Ναι, εντάξει, εντάξει. Τους τέσσερους συμπαλιάσανε και τις πήγανε στην αστυνομία. Τους πιέσαν, ναι. Τη γυναίκα τη φέρανε να πάνε. Μαρτύρα τη λένε. Μαρτύρα, δεν ξέρω τι. Κάτσε εδώ η γυναίκα. Ναι. Κοίτα. Ναι. Και ξέρει. Πες μας να μας πεις την αλήθεια. Λέγε την αλήθεια. Πώς ήσατε εδώ. Τι θέλατε εδώ. Δεν ξέρω τίποτα, να λέει αυτή. Δεν ξέρω τίποτα. Την παίρνει από εδώ. Την πάει στην κρεβατοκάμαρα από εκεί. Την πάει κλεί την πόρτα πάλι. Τη έλεγε να μαρτυρήσει. Δεν ξέρω τίποτα αυτή. Συνέχεια δεν ξέρω λοιπόν, τίποτα. Λοιπόν, να πάρω τη συνέχεια. Για να δούμε. Αφού την πήρε, ναι. Μου λέει ο διοικητής, για άλλα και πετάζω κάτω. Πάω και ανοίγει τον παούλο και βγάζει μια τσάντα. Ναι. Παρδόν. Μου λέει αυτή σου από τη δουλειά είναι δική σου. Στο αυτοκίνητο. Στο αυτοκίνητο. Ναι. Σε μια τσάντα να είναι. Στο αυτοκίνητο του Παπαδόπουλου. Παπαδόπουλου, μάλιστα. Αυτή σου από τη δουλειά. Παρδόν, τελειώσω. Αυτή σου από τη δουλειά είναι δική σου. Αυτή είναι τη γυναίκα σου. Αυτό το μαχαίρι είναι για σας, αυτό το ενόπλωμα είναι για σας, αυτή η βαριοπούλα είναι για σας και αυτό το κορφόρτι είναι για σας. Ναι. Δηλαδή θα σας σκότωναν, ναι. Τι θα σας έκαναν, θα σας σκότωναν με το σφυρί ή θα σας ψέβαιναν. Θα σας στραγγάλιζαν. Θα μας στραγγάλιζαν ή θα μας δίνανε και καμία στο κεφάλι με το σφυρί που ήταν τόσο ένα σφυρί. Ναι, όπως έκαναν τη Φραγκουλάκη, τη σκότωσαν ναι, με το σφυρί που είχε σκοτώσει. Βαριοπούλα, ήταν μια βαριοπούλα. Λοιπόν, λοιπόν είχαν και ένα μπουκάλι. Μου λέει ο διοικητής, ετοιμάσου να πάμε για την αστυνομία. Μιλάω ο Παπαδόπουλος. Κουβέντα δεν είπε τίποτε. Τίποτε. Ούτε ο Πέπας, τίποτε. Καμία. Τίποτε. Του πήρε και πόση ώρα είχαν μέσα στο σπίτι σας. 5, 6, 7 λεπτά. Δεν ήταν εύκολο. Μα δεν προλάβαν δηλαδή. Δεν προλάβαν. Αλλά ήταν που είμαι τσαραφιασμένοι, έτοιμοι. Δηλαδή του είδατε εσείς ότι ήταν έτοιμοι να... Όχι και έτσι, αλλά πάντως αυτός υποψιάστηκε. Πάντως υποψιάστηκε αυτός. Αυτός κάθε φορά που λέει τέτοια ώρα. Ναι, 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 πονηρεύτηκα αμέσως. Όταν είδα και άλλους ανθρώπους εκεί, ερχόταν ένας και κοίταγε λέει από το παράθυρο. Και παρακολουθούσε τη συζήτηση, από, τι, γινόταν, από, τι θα γινόταν μέσα. Ξυρί. Το παράθυρο ήταν κλειστό το παράθυρο. Κλειστά, αλλά από τα παντούρια. Έβανε τα αυτή του να ακούσει. Ναι, έβανε τα αυτή του να ακούσει μέσα τι γίνεται. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, μετά, από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα, λέω ο διοικητής, ετοιμάσου και ρεπετάζω να πάμε για την αστυνομία. Και πήραν και τη γυναίκα μου. Πήραν και τη γυναίκα. Πήγαμε πάνω στην αστυνομία, αρχίξανε να... Μόλι μετά που φωνάζω ο διοικητής, έλα μόλι στο γραφείο κύριε Πεντάζο. Και είχαν τον έναν, ακούσατε αυτό που έφτιαξε τον τάφο μα, σου λάβα. Τον Πάμπρι. Πάμπρι, μάλιστα. Βλέπει τον ορίστα, τον όχι. Αυτό είναι που σου έφτιαξε τον τάφο σου, μου λέγε
Ναι. Καταλαβαίνεις. Μου λέει σου ζητάω συγγνώμη. Ακούσατε τη ζήτηση. Ποιο ο Πάπρη, ναι, ναι. Εμένα δεν σου μου πιέσαι τον τάφο. Δεν σου πιέσαι τον τάφο. Το ζήτησα και σε συγγνώμη. Στην αστυνομία, στο αστυνομικό κέντρο. Ναι, ναι, ναι. Ζητάω συγγνώμη. Συγγνώμη, ζητά συγγνώμη. Μου λέει ότι ο ιδιωτή άνθρωπο να τα ξεράσει. Μου τα ξέρει 700.000. Εσύ έκαβε στη θέση σου, δηλώ να πάρει 700.000. Σας είπε ο Πάμπρης ότι ναι. Τάξανε 700.000. Για να ανοίξει για να το στάθος. Και μάλιστα εγώ λέει, τους είπα, ρε παιδιά, λέει, αν πάτε να μην τους σκοτώσετε, αν τους πάρετε ό,τι χρήματα έχετε, καταλαβαίνεις. Αυτά έλεγε ο Πάμπρης. Ο Πάμπρης, ναι. Τι λέω, Βασιλιπίδικες, μας ήξερες. Μα δεν τρέπεσαι κανένα τρόπο. Δεν τρέπεσαι. Αυτό είναι μόνο ένα ξεράσιμο διοικητή. Τα έχει πει όλα μου. Εκείνο τα πρωτότυπα. Και μετά αρχίσανε και οι άλλοι. Έλεγαν και οι άλλοι. Άλλωστε, σα είπα ότι πήρε, ναι, θα έπαιρνε, ναι, 700.000 για το άνοιγμα του τάφου. Ο νεκροθάφτης. Τον είχαν ανοίξει τον τάφο, πήγανε και τον έβρικαν. Ναι, θα πάμε και εμείς εκεί. Μετά από εδώ θα πάμε στον τάφο. Αμέσως πήγανε και τον βρήκανε τον τάφο, τον βρήκανε. Αυτή είχε ήταν... αγοράσει αυτός, ήταν μάλιστα σε δικό του χωράφι. Είχε πάρει, γιατί, είχε πάρει δεν ξέρω πόσα ναι. Στρέμματα χωράφια είχε αγορασμένα και είχε απορρίψει όλο το χωριό που τα βρίσκει τα λεφτά και παίρνει τόσα χωράφια. Τώρα πώς αισθάνεστε, πέρασαν μερικές μέρες. Να σας πω. Συνήλθατε, έχετε συνειδητοποιήσει. Πάντοτε έχουμε την. Οι άνθρωποι γυρίζανε, πήγανε στη Μαραθιά, πήγανε στο Γκουρούτα, πήγανε εδώ, εκεί, για να βρούνε. Να βρούνε την τοποθεσία, Μαγούλα λέγεται την τοποθεσία. Ξέρετε ποιος είναι ο άνθρωπος που έφερε την αστυνομία? Μακάρι να τον ήξερα, λέγεται... να τον κάνω χρυσόν. Λέγεται ο κύριος Σπύρου. Γιατί έτσι παρουσιαζόταν. Ο Παπαδόπουλος δεν μοιάζει Άγιος, δεν πήγε στην εκκλησία ο Παπαδόπουλος, δεν έχει καν δωρεές για την εκκλησία ο Παπαδόπουλος. Εκείνο το χαμόγελο του Παπαδόπουλου σε ψήνει. Σου παίρνει το σακάκι τώρα πάνω. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι γενικότερα τώρα. Απλώ να σα ευχαριστήσω για αυτή την πρωτοβουλία που κάνατε να ακουστεί και η γνώμη δική μου. Γιατί μέχρι τώρα πράγματι δεν είχε ακουστεί. Και σα διαβεβαιώνω ότι θα καταντήσει αυτή η υπόθεση όλη φιάσκο. Και εσεί θα νιώθετε τύψει για αυτά που έχετε. Τύψει χωρί παρουσία. Έστω και άθελά σα πιο πολύ. Και άθελά σα πιο πολύ. Απόψη σας είναι, γιατί εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, εμείς παρουσιάζουμε γεγονότα. Ίσως οι πιο πολλοί, ναι, ίσως οι πιο πολλοί, αλλά όχι όλοι. Και αυτό με κάνει να νιώθω πικρία για όλους. Ενώ δεν θα έπρεπε, βέβαια, αλλά ανθρώπινο είναι να νιώσω. Και έκανα και δήλωση μάλιστα για αυτό το λόγο να μην έρθω καθόλου σήμερα και απορώ πως ο εισαγγελέας έκανε τη ιδέα προσαγωγή, ενώ δεν προβλέπεται για κατηγορούμενο να έρθει για πλημελήματα. Όσοι παρόν είχαμε μάθει παλιά στα νομικά, ιδιαζόμαστε. Σαν παρόντες. Δεν είναι υποχρεωμένο. Μπορεί να παρουσιάσω στο δικαστήριο και να πω δεν μιλάω, κύριε, γιατί με φέρνετε. Ναι. Όπως είδατε, κύριε Ζόμπολο, για την υπόθεση Πεντάζου που μας ερωτήσατε, μπορούσαμε να σας δώσουμε ορισμένες διευκρινήσεις, διότι ακριβώς είχαμε το ανακριτικό ειδικό. Για τις άλλες υποθέσεις βλέπετε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε θέση, ούτε να σας εξηγήσουμε ορισμένα πράγματα, διότι όπως ξέρετε βρίσκεται ο φάκελος αυτή τη στιγμή. Για τη Φραγκουλάκη ήθελα να πω κάτι πάλι. Εδώ κοιτάξτε, συζητάμε, κάνουμε μια και για τη Φραγκουλάκη που πήρα λέει 4 εκατομμύρια και τη χτυπούσα εγώ λέει με σίδερο 20 σφυρίες, ναι. Με σφυρί, 50 σφυριές. Όχι, αν είχα οργανώσει τέτοιες δουλειές, δηλαδή, τις 9 δουλειές, τις άλλες, τις τέλειες, που ολόκληρη η εγκληματολογική υπηρεσία δεν έβρισε, η ιατροδικαστική υπηρεσία. Αυτά γιατί τα λένε οι συγκατηγορούμενοι σας. Άντε, αυτό λέω. Βρίσκεται στο Τυπάλδο η δουλειά. Το ψητό είναι εκεί, κύριε. Τι να το κάνουμε. Δηλαδή του έβαλε ο Τυπάλδος για να τα πούνε. Όχι ο Τυπάλδος. Ο Τυπάλδος έβαλε το γραφείο ερευνών, το γραφείο ερευνών το Χαλάτι, ο Χαλάτι στο Σπύρου, 20ετής συνεργασία Σπύρου Πλατανιώτη και σου λέει πώς θα κάνουμε τον Παπαδόπουλο. Πάμε, υπογράφει τα συμβόλαια κάτω στην Πεντάζου, να τον βάλουμε μέσα, να του πάρουμε όλο το γραφείο. Μου ξεσήκωσαν όλο το γραφείο. Η ασφάλεια δεν υπάρχει, τέλος φάκελος. Είχα 230 φακέλους εν ενεργεία και τους πήραν και τους 230 και παίρνουν τηλέφωνο στην επαρχία τους πελάτες μου. Τι σχέση είχατε με τον Παπαδόπουλο? Μα λέει είχε μια αγωγή λέει, διαζυγίου το 70 λέει. Τι είναι αυτό τώρα? Όχι λέει, σας παίρνουμε να δούμε τη σχέση. Είχατε μήπως και εσείς έχετε χάσει κανέναν? Είχε καταντήσει φεδρά η κατάσταση δηλαδή.
Εδώ ο Ελευθεριάδης έχει πεθάνει από το 78 χωρίς να πει κανένας τίποτα, χωρίς να δείξει τη διαθήκη του Ελευθεριάδη. Τίποτα, τίποτα κανείς. Και έρχονται τώρα, επειδή συνέπεσε αυτή η διαβολική συγκυρία, να λέει σκοτώσαμε τον Ελευθεριάδη. Αποκριθήκαμε την πεθερά μου. Πήγαμε την Μπάντου, ξέρω εγώ, την Βεργιοπούλου. Καταλάβατε. Τι να σας πω τώρα, εγώ, καταλαβαίνετε τη θέση μου και μέρα τώρα. Δεν την καταλαβαίνετε βέβαια. Την καταλαβαίνουμε, γιατί όχι, όταν ένας είναι κατηγορούμενος, αλίμονος, συμμεριζόμαστε την θέση του, γιατί... Ναι, αλλά τι κατηγορούμενος, δεν είναι κοινή κατηγορία αυτή, αρχιδολοφόνος. Να χτυπάει με το σφυρί τώρα τα μακάβρια αυτά θεάματα. Σας κατηγορούν για αυτά, δεν σας κατηγορούν όμως για την πρωτονοτάριο. Είδατε ότι δεν σας βάλουν κατηγορία για την πρωτονοτάριο. Ποιοι είναι οι 9 τότε, για πέστε. Κάνετε λάθος εσείς δηλαδή, όχι εγώ. 9 νομίζω είναι. Είναι 9. Κατά, για πέστε μου ονόματα. Θα σας τα πω αμέσως. Έχουμε τον Τιπάλδο. Μάλιστα. Ελευθεριάδη. 2. Πάντο. 3. 3. Βεριοπούλου. 4. 4. Φρουζάκη. Μπρουζάκη. 5. Τον οδοντίατρο. Καλαφάτη. Τον Καλαφάτη. 6. Γρηγορίου. Τον Λαχιοπόλη. Τον Τυφλό. 7. 7. Την πεθερά σας 8. Σας έχουν βάλει για ένα το θύμα την πεθερά σας και ένα ακόμα και δεν θυμάμαι τη Φραγκουλάκη. Και τη Φραγκουλάκη 9. Δεν την είπατε τη Φραγκουλάκη. Όχι, δεν την είπαμε. Αυτή είναι. Α, δεν είναι, είναι 9, 9 τα περιστατικά. 8 και την πεθερά σας 9 που σας βάζουν. Την πρωτονοτάριο είδατε ότι γράψανε οι εφημερίδες ορισμένα πράγματα. Δεν είναι και αυτή η 9. Όχι, δεν η την πρωτονοταρίου δεν σας βάλουν κατηγορία για την πρωτονοταρίου. Είδατε ότι δεν προέκυψαν κάποια στοιχεία από την προανάκληση. Στον Ελευθεριάδη δεν την προέκυψαν. Τι. Μα θα έχουν κάποιες μαρτυρικές καταθέσεις. Εσείς που ακούσατε σαν δημοσιογράφοι, τι είπανε για Ελευθεριάδη. Πέστε μου ένα, δεν είπε κανένας τίποτα. Αλλά επειδή πέθανε το 78 και ήταν συγγενής της γυναίκας μου, τον έφαγε ο Παπαδόπουλος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω τώρα να επισέλθω, γιατί σας είπα δεν κάνουμε ανάκριση εμείς. Η ανάκριση θα την κάνει ο ανακριτής. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο γύρω από την όλη υπόθεση αυτή. Τι να σας προσθέσω, τι γιατί σίγουρα πω... κύριε Παπαδόπουλε, συγκλώνησε την κοινή γνώμη αυτή η υπόθεση. Όσο κι αν ρίχνετε ευθύνες στους δημοσιογράφους που τη διωγγώσανε. Με ελαφρυντικά, επειδή και οι ιδιοκτικές αρχές σας τροφοδότησαν. Κάναμε αυτή την ακριβολογία. Αν θέλετε, προσθέστε μας, πέστε μας ό,τι εσείς κρίνετε σκόπιμο για την πολύκρωτη αυτή υπόθεση. Σας διαβεβαιώνω όσον αφορά το προσωπό μου ότι όλα θα καταρρεύσουν. Όλα μα όλα. Αυτή τη δήλωση έχω να κάνω. Λοιπόν, σήμερα, 20 χρόνια μετά, θεωρείτε ότι στο δικαστήριο ακούστηκε όλη η αλήθεια? Τα θύματα της εταιρείας δολοφόνων, οι δολοφονημένοι δηλαδή, είναι 8 ή είναι περισσότεροι? Τι κρύφτηκε? Να σας πω, μιλάγαμε τότε για 140 κατηγορούμενους. 140 φόνους. 140 φόνους. Ό,τι σας λέω. Δεν βρέθηκε... Αποκαλύφθηκαν 8. Ναι, με πεθερά το 9. Ναι. Που δεν θεωρήθηκε 8, ότι είναι 8. 8. Πού είναι τυφλή, αν θυμώ εσείς είστε μικρός. Συγγνώμη, να ξαναπώ το νούμερο. 140 φωνή. Ναι, το γράφω. Ναι, το έχω γράψει σε ρεπορτάζ, το έχω φορά να το λέω. Μίλησε ο δήμαρχος της Νέας Μάκρης, είπε ναι, έχω ακούσει εγώ πολλά πράγματα. Πού είναι οι πυροσύνες αυτές που πήραν? Αυτές οι πλαστές διαθήκες, εσπράξαν τις περιουσίες? Όχι. Μείνανε στους απαταιώνες και τους δολοφόνους και αυτοί που ήταν μάρτυρες στις υποθέσεις όλες. Δεν επιστρέψαν οι περιουσίες. Εκτός το Τιπάλδο που μπόρεσε και δεν πρόλαβε να δημοσιεύσει τη διαθήκη. Ένα κάτι άλλο. Εάν εγώ άφαινα να σκοτώσουν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, τον πεντάζω στην Αμαλιάδα, με τη σύζυγό του, θα έπαιρνα όσα ήθελα από τον Τιπάλδο. Δεν το έκανα. Είπα να σώσουμε τους ανθρώπους και δεν με ενδιαφέρει η αμοιβή. Μου είπαν οι άνθρωποι να πάω σπίτι τους, να μου δώσουν κάτι. Δεν μπήκα μέσα. Τους είδα, μιλήσαμε, αγκαλιαστήκαμε στην πόρτα και έφυγα. Δεν ήμουν άνθρωπος να πάρω 5 ευρώ και τα έφασα από την τσέπη μου τα λεφτά. Όταν εγώ έχω συνεργείο και ανοίγω τάφος, ανοίγω βόθρος, τρέχω στην Αμαλιάδα, δεξιά, αριστερά, φορτηγά, αστερμάτους και τέτοια, ποιος με πλήρωσε εμένα? Θα τα χάλασε τα λεφτά εγώ. Κύριε Σπύρου, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό.
και καταγράφεται ενδεχομένως επίσημα έτσι για πρώτη φορά από τα χείλη σας το 2007, δηλαδή 20 χρόνια μετά την μεγάλη αποκάλυψη. Εσείς ισχυρίζετε και σήμερα ότι ο συνολικός αριθμός των φόνων που έκανε η εταιρεία δολοφόνων είναι 140. Να κάνω λοιπόν ένα ερώτημα αφελές. Γιατί δεν τα αποκαλύψατε? Τι να αποκαλύψω? Που ψάχναν για τάφους, γιατί τους είχαν τάψει στο χαλάδρο, τους είχαν τάψει σε πολυκατοικίες μέσα. Καταρχήν δεν ενδιαφερθήκαν συγγενείς. Δεν ενδιαφερθήκαν συγγενείς. Ήσασταν παρόν, την παρακολουθήσατε? Πάντα. Λίγης ο Παπαδόπουλος τα ομολόγησε? Την τελευταία ημέρα. Τελευταία ημέρα. Και δάκρυσε όταν μίλησε για τη γυναίκα του για πρώτη φορά και είπε, για μένα ήταν έργο αυτό που έκανα. Πώς το δικαιολόγησε αυτό? Ότι προκειμένου να πεθάνει ένας και να φάνε 100 άτομα. Να πεθάνουν 10 να φάνε 1000 άτομα. Α, έτσι είπε. Ακριβώς. Ήταν κοινωνικό έργο αυτό. Αυτό είπε και ο εισαγγελέας του Ντανακάκης. Είπε κοινωνικά τέρατα. Σφύσιος.